Μάθημα 5, έτσι. Επιπτώσεις ανά δραστηριότητα, επιπτώσεις στην υγεία και στα οικοστήματα. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι τόσες πολλές οι δραστηριότητες που δεν θα μπορούσαν ποτέ να αναλυθούν ούτε σε ένα μάθημα ούτε σε μια παρουσίαση. Ενδεικτικά γίνεται κάποια αναφορά και στο μάθημα και στην παρουσίαση και βέβαια είναι συνδεδεμένο και με τα θέματα που είχαμε συζητήσει και στο προηγούμενο μάθημα, στο τέταρτο, που έλεγε το ανθρωπογενές περιβάλλον. Για να μπορούμε πάντα να εκτιμούμε τις επιπτώσεις από κάποιες δραστηριότητες στο περιβάλλον, εκπονούνται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ξέρω τώρα, προφανώς δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί καθόλου, έχετε εκπονήσει κάποια μελέτη κλπ. Κανείς από τους δυο σας, δύο, είσαι, όχι. Έτσι, ωραία. Οπότε θα κάνουμε εδώ πέρα μια παρουσίαση σύντομη. Θα πούμε και ίσως στη δεύτερη φάση έχω και μια περίπτωση, ένα πραγματικό περιστατικό που εκπονήθηκε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ένα βιολογικό καθαρισμό. Νομίζω οι case studies, δηλαδή οι περιπτώσεις, οι πραγματικές, ίσως να έχουν και λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για τις πραγματικές δυσκολίες που συναντάμε κατά την εκπόνηση των μελετών. Έτσι. Πολλοί ορισμοί υπάρχουν για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ένας χαρακτηριστικός που χρησιμοποιείται συχνά είναι να προσδιορίσει και να προβλέψει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου από νομοθετικές διατάξεις, προγράμματα, πολιτικές, έργα και δραστηριότητες, καθώς και να ερμηνεύσει και να γνωστοποιήσει πληροφορίες γύρω από τις επιπτώσεις. Πάντα έχουμε κάποια κριτήρια με βάση τα οποία γίνονται οι μελέτες. Και πολλές φορές μεγάλο ρόλο παίζουν οι διατάξεις που ισχύουν τόσο για την εκπόνησή τους, όσο και για το τι προστατεύουμε και πώς το προστατεύουμε. Έτσι, δηλαδή, για παράδειγμα, γι' αυτό το έχω και με αστερίσκο εκεί, μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που σου λέει μέχρι ποια όρια μπορεί να έχουμε κάποιους ρυπαντές ή κάποιες ουσίες στο νερό ή στο έδαφος. Πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στην περιβαλλοντική πολιτική. Η μία είναι η πρόληψη είναι προτιμότερη από την επανόρθωση και η άλλη έχει να κάνει με το ρυπαίνον πληρώνει. Βέβαια το ρυπαίνον πληρώνει είναι αφού έχει γίνει ζημιά και πάμε να επανορθώσουμε κάτι. Συνήθως δεν μπορούμε να το επανορθώσουμε στο 100%, δηλαδή δεν μπορούμε να φέρουμε το περιβάλλον ή τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία κατά επέκταση στο προηγούμενο καθεστώς. Απλά προσπαθούμε να το βελτιώσουμε. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής έχουμε την έρευνα, τεκμηρίωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση. Αυτά τα έχουμε κόκκινο, παρότι δεν μου αρέσουν τα κόκκινα στις παρουσιάσεις, γιατί θεωρώ πως για να έχουμε πραγματικά περιβαλλοντική συνείδηση πρέπει από πολύ μικρά να εκπαιδεύονται τα παιδιά στο σχολείο, άρα χρειάζεται πολύ καλή εκπαίδευση περιβαλλοντική, έτσι ώστε να υπάρχει ευαισθητοποίηση και να προσέχουμε στο μέλλον, έτσι, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας, αλλά και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που μπορεί να αναπτύξει οποιοδήποτε. Θεσμοί, νομοθεσία, καταγραφή, παρακολούθηση, καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, οικονομική δράση, ένταξη και σε άλλες πολιτικές. Έχω βάλει κάτω-κάτω εδώ το ΠΔΕΛΤΑ 148 του 2009, που είναι το προεδρικό διάταγμα που αφορά την περιβαλλοντική ευθύνη. Τα κατάφερα. Έτσι, για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον. Αυτό έχει εφαρμογή όταν γίνει μια καταστροφή. Έχουμε, για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο και πιάσει φωτιά. Έτσι το αντιμετωπίζουμε με βάση τις διατάξεις που προβλέπονται σε αυτό το προεδρικό διάταγμα και είναι πάντα σε εναρμόνιση με κάποια οδηγία της ΕΟΚ. Στο επόμενο μάθημα, σε κάποιο από τα επόμενα, θα γίνει και μια παρουσίαση για την Εθνική Κοινωνική Νομοθεσία, όπου θα δείτε και κάποια παραπάνω πράγματα. Το ΠΔΕΛΤΑ αυτό έχει κάποιες λεπτομέρειες που πολλές φορές παίζουν καθοριστικό ρόλο. Για παράδειγμα, εάν κάποια αστοχία της δραστηριότητας, κάποιο πρόβλημα, έχει περιγραφεί μέσα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι πολύ πιθανό να μην θεωρηθεί η επιχείρηση ως υπαίτια για την αποκατάσταση της ζημιάς που προκαλέσει, επειδή ακριβώς το είχε προβλέψει στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που πολλές φορές αντί να λύνουν προβλήματα, δημιουργούν προβλήματα. Έτσι. Τι κάνει μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων? Περιγράφει, αναλύει το περιβάλλον που υφίσταται πριν ξεκινήσει η δραστηριότητα, έτσι ώστε να έχουμε κάποια στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση και να μπορούμε να κρίνουμε αν η δραστηριότητα είχε κάποια βλάβη στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και προσπαθεί να προβλέψει τις εξελίξεις στις συγκεκριμένες δραστηριότητες στο μέλλον κάτω από την επίδραση του έργου. Άρα τι κάνουμε, μαζεύουμε στοιχεία πριν τη δραστηριότητα. Τα δεδομένα αυτά δεν είναι μόνο βιβλιογραφικά, πολλές φορές είναι και με αναλύσεις δειγμάτων νερού και εδάφους, θα έπρεπε να είναι και επιφανειακού νερού και υπόγειου νερού και εδάφους, ώστε να ξέρουμε ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, για να μπορούμε να αποδώσουμε και τις ευθύνες εκ των υστέρων, αν υπάρξει αστοχία. Έτσι, δεν μπορείς να κατηγορείς κάποιον για κάτι που δεν έχει κάνει. Άρα, είναι και στο πλαίσιο της προστασίας μιας δραστηριότητας ή της επιχειρηματικότητας, όπως θέλετε να το πείτε.
Κάποια στοιχεία που πρέπει να έχουμε σε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μελέτη των εναλλακτικών λύσεων. Δηλαδή, σε κάθε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να εξετάζουμε διάφορες εναλλακτικές και να καταλήγουμε σε αυτήν που θεωρούμε ότι είναι ευέλτιστη. Το σκοπό του έργου, δηλαδή τι σκοπό έχει αυτή η δραστηριότητα. Περιγραφή βασικού σχεδίου και ανάπτυξη δράση. Περιγραφή τη γραμμή βάση για το περιβάλλον, δηλαδή αυτό που λέγαμε προηγουμένως την υφιστάμενη κατάσταση. Να προβλέψουμε αν γίνει κάποια αστοχία τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον στην ανθρώπινη υγεία. Να αξιολογήσουμε τη σημασία των επιπτώσεων που μπορεί να προέλθουν. Να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να μετριάσουμε την οποιαδήποτε επίπτωση, ακόμα και αν έχουμε και ένα σχέδιο δράσης άμεσης, εάν γίνει κάποια αστοχία. Και να τελικά να δούμε ποια θα είναι η μορφή του έργου. Είναι πολύ σημαντικό η χωροθέτηση του έργου σε συνδυασμό με τη μελέτη των εναλλακτικών λύσεων. Έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις όπου έχουν προχωρήσει έργα, έχουν εγκριθεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντική όρια, αλλά στο τέλος, επειδή δεν υπήρχαν επαρκείς εναλλακτικές λύσεις ή καθόλου εναλλακτικές λύσεις, προσφεύγοντας κάποιοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχουν ακυρώσει το έργο αυτό. Έτσι. Και είναι και πολύ σημαντικό η χωροθέτηση του έργου να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και να βρίσκεται πάντα η βέλτιστη θέση. Υπάρχει στις μελέτες μέσα, όπου θέλετε με διακόπτετε, έτσι κάνουμε και διάλογο τώρα, έτσι λες, είμαστε λίγοι. Υπάρχει στις μελέτες μέσα και πιθανότητα να κάνεις το μηδενικό, δηλαδή να μην γίνει το έργο. Άμα δούμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει χώρος να το χωροθετήσουμε ή ότι οι επιδράσεις και η επίπτωση του έργου στο περιβάλλον, αν υπάρξει αστοχία, θα είναι τόσο μεγάλη, να πούμε ότι το έργο δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει. Σπάνια το βλέπουμε βέβαια αυτό στις μελέτες, έτσι δεν έχω πολλές περιπτώσεις τύχη σε κάτι τέτοιο. Εφόσον λοιπόν εκπονηθεί πρωτογενώς μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα πρέπει να έχουμε μέσα. Κάτι επιδείξαμε κάτι, όχι δεν νομίζω. Ωραία, διαδικασίες. Μετά την εκπόνηση, ενημέρωση, διαβούλευση με το κοινό. Είναι πολύ σημαντικό. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πληροφόρησης και της διαφάνειας σε ό,τι αφορά την εκπόνηση των μελετών αυτών, είναι πολύ σημαντικό, μα πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρχει ενημέρωση του κοινού και ανάρτηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ιστοσελίδα ή στα μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης, ο κάθε περιβαλλοντικός σύλλογος να μπορεί να μελετά, να ελέγχει, να εκφράζει τις απόψεις του και τις αντιρρήσεις του και τελικά να παρεμβαίνει, εάν χρειάζεται, στην εξέλιξη του έργου. Γίνεται μία ανασκόπηση και κριτική της μελέτης. Εδώ γνωμοδότηση απόψης υπηρεσιών και τελική κρίση απόφαση είναι πάνω κάτω το ίδιο, διότι ουσιαστικά στη διαδικασία αυτή, επειδή εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες, πρέπει να γνωμοδοτήσουν ή να εκφράσουν την άποψή τους για το αν πρέπει να γίνει όχι το έργο. Στο πλαίσιο αυτό, για παράδειγμα, θα έχουμε γνωμοδοτήσεις από δασικές υπηρεσίες πιθανά, από αρχαιολογίες που κολλάνε πάρα πολλές φορές τα έργα, από υπηρεσίες υδάτων, οι οποίες θα πούνε αν το έργο μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στα νερά ή όχι. Όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, βέβαια εκεί μπλέκει η γραφειοκρατία και πολλές φορές αργούν οι γνωμοδοτήσεις και μπλοκάρει και το έργο. Και να αποφασιστεί τελικά από τη διοίκηση αν μπορεί να γίνει ή όχι το έργο και να προχωρήσει στην εκπόνηση και στην έκδοση των περιβαλλοντικών όρων. Μετά το έργο, πρέπει να παρακολουθηθεί και να δούμε αν και κατά πόσον εφαρμόζονται αυτά που προβλέπονται στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου έχει να κάνει και με τον έλεγχο του έργου. Το πρόβλημά μας το μεγάλο είναι οι μηχανισμοί ελέγχου, ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχει αποδυναμωθεί η διοίκηση και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, ο Γενικός Επιθεωρητής Διοίκησης, σε μεγάλο βαθμό που οι κατά τόπου υπηρεσίες περιφερειακές, οι οποίες ελέγχουν τα περιβαλλοντικά, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Πώς ελέγχεις δηλαδή αν μια δραστηριότητα εφαρμόζει τους περιβαλλοντικούς όρους και παίρνει όλα αυτά τα μέτρα τα απαραίτητα που προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Έτσι, προφανώς θέλουμε να προλάβουμε την περιβαλλοντική ρήπανση από το να χρειαστούμε να πάρουμε μέτρα εκ των υστέρων. Λοιπόν, εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει προσθεθεί πρόσφατα εδώ στην παρουσίαση, γιατί είναι μια τουλάχιστον πρόβλεψη που υφίσταται διεθνώς και ειδικά στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και που έχω σπάνια παρατηρήσει να συμπεριλαμβάνεται σε περιβαλλοντικούς όρους στην Ελλάδα, ειδικά σε μεγάλες δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να έχουν και επιπτώσεις στο περιβάλλον αν υπάρξει αστοχία. Αναφέρεται κυρίως στα υπόγεια νερά, έτσι. Και είναι ο διαχωρισμός σε δύο φάσεις της παρακολούθησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Δηλαδή,
Έχουμε μία φάση κατά την οποία έχουμε τοποθετήσει κάποια πιεζόμετρα παρακολούθησης. Νομίζω είχαμε μιλήσει και. Ξέρετε τι είναι τα πιεζόμετρα παρακολούθησης? Είναι, ας πούμε, μικρές γεωτρήσεις που έχουν τοποθετηθεί γύρω, θα σας δείξω και μετά, από μία περιοχή ενδιαφέροντος, όπου μπορούμε να παίρνουμε συστηματικά και διαχρονικά δείγματα νερού για να τα αναλύουμε. Έτσι. Λοιπόν, στην πρώτη φάση, όταν έχει ξεκινήσει η δραστηριότητα, θεωρούμε ότι, εφόσον έχουμε πάρει και τα background values, δηλαδή τις τιμές αναφοράς, θεωρούμε ότι δεν έχει επίπτωση στο περιβάλλον. Οπότε γίνονται αυτές οι δειγματοληψίες συστηματικά και κάνουμε αναλύσεις για κάποιους δείκτες, χημικούς δείκτες, χημικές ενώσεις, οι οποίοι θα μπορούσαν να προέλθουν ως ρήπη από την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Έτσι, αν, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε μια δεξαμενή πετρελαίου σε μια κατάσταση, θα κάνουμε αναλύσεις για πετρελοειδή, λέμε για παράδειγμα. Όσο λοιπόν οι αναλύσεις μας βγαίνουν καθαρές και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει υπέρβαση, όλα καλά. Η δραστηριότητα δεν έχει κάποια επίπτωση, τουλάχιστον στο περιβάλλον. Υπάρχει πιθανότητα όμως να ανεκτευτεί κάποια στιγμή κάποια χημική ουσία, κάποια χημική ένωση, η οποία εκτιμάμε ότι μπορεί να προέρχεται από τη δραστηριότητα. Λόγω διαρροής, λόγω κακής διαχείρισης. Τι κάνουμε τότε? Βέβαια, αυτό θα πρέπει να είναι συστηματικό, να υπάρχει. Γι' αυτό βάζουμε την έννοια του στατιστικά σημαντικά υψηλότερο επίπεδο. Γιατί μπορεί να πάρω ένα δείγμα και να μου δείξει κάποιο ρήπο. Το επόμενο μπορεί να μην μου δείξει και το παρεπόμενο. Θα πρέπει δηλαδή να αρχίσει να γίνει συστηματικό και υπάρχει μια διαδικασία στατιστική η οποία σου δείχνει αν υπάρχει πράγματι διαφορά. Βλέπουμε την πιθανότητα του τυχαίου, ναι, του τυχαίου σφάλματος, που βέβαια δεν θα έπρεπε να υφίσταται, αλλά μπορεί να συμβεί. Μπορεί κάποιος να πέρασε και να άσταξε κάτι εκεί πέρα, ή μπορεί το εργαστήριό μας να κάνει κάποιο λάθος. Όλα γίνονται. Λοιπόν, αυτή η πρώτη φάση λέγεται παρακολούθηση ανίχνευσης, detection monitoring στα αγγλικά, δηλαδή ανίχνευση πιθανότητας, έτσι. Εάν λοιπόν δούμε ότι υπάρχει ένα στατιστικά σημαντικό υψηλότερο επίπεδο, τότε περνάμε σε άλλη φάση, όπου αρχίζουμε και παρακολουθούμε τον υδροφορέα μας ή το περιβάλλον το οποίο μας ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι και επιφανειακά ύδατα, για τη συμμόρφωση με τα αποδεκτά όρια. Αρχίζουμε λοιπόν και βλέπουμε αν αυτή η ρήπανση, αν αυτή η επίπτωση έχει αυξητική τάση, ούτως ώστε να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα τα οποία θα πάρουμε για να επανορθώσουμε τη ζημιά που έχει γίνει. Αυτό λέγεται assessment ή compliance monitoring, στα αγγλικά το λέω, και πολλές φορές και λόγω της εμπειρίας που έχω, αλλά και επειδή είναι λίγο πιο συστηματοποιημένα τα του EPA της Αμερικής, το Environmental Protection, παραπέμπω σε αυτά, γιατί είναι έτοιμα. Είναι πολύ συστηματοποιημένα και πάρα πολύ δομημένα, οπότε είναι εύκολο κάποιος να καταλάβει τι γίνεται και σου δίνουν και οδηγίες για όλα. Έτσι. Αυτά είναι κλασικά που περιέχονται σχεδόν σε όλες τις μελέτες στην Αμερική. Σου λένε detection και compliance. Είναι τυποποιημένα. Όταν δηλαδή ξεκινά μια δραστηριότητα, έχεις θεωρήσει αθώος ότι δεν έχεις επίπτωση εφόσον έχεις κάνει τη μελέτη σου. Αν όμως υπάρξει διαρροή, σου δίνουν και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Εδώ σας έχω κάποια σηματάκια. Ενδεικτικά είναι αυτά που λέγαμε τα πιεζόμετρα ή πηγάδια παρακολούθησης, τα οποία τοποθετούνται για να παίρνουμε τα δείγματα. Δεν είναι τώρα κάτι το απαραίτητο σε εσάς, απλά έτσι για να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί ατυχώς δεν έχω δει να γίνεται αυτή η χρήση εκτεταμένη στην Ελλάδα και για μένα θα έπρεπε. Διότι έχουμε μια τάση να μιλάμε πάντα χωρίς δεδομένα. Πηγαίνει στο πρώτο υπόγειο νερό, στον ανώτερο υδροφόρο ρίζοντα που θα συναντήσει όταν είναι νέα η δραστηριότητα. Εάν βέβαια έχουμε ενδείξεις ότι η δραστηριότητά μας μπορεί να επεκτείνεται και κάτω από αυτόν τον υδροφορέα, αν ας πούμε έχουμε ένα σκάμα και ο πρώτος υδροφόρος ορίζοντας είναι στα 5 μέτρα και το σκάμα μας πάει στα 10, προφανώς θα πρέπει να έχουμε να σκρινάρουμε. Να παίρνουμε δείγματα και από τον υδροφόρο που είναι στα 5 μέτρα, αλλά πιθανά και από κάποιον άλλον υδροφόρο που είναι παρακάτω. Βλέπετε εδώ πέρα, ας πούμε, υπάρχει σύστημα πιεζομέτρων παρακολούθησης στα διάφορα βάθη, όπου παίρνουν δείγματα από όλους τους πιθανούς υδροφόρους. Αυτά σας τα λέω μόνο και μόνο για να έχετε μια εικόνα, γιατί πολλές φορές μπορεί κάπου να τα ακούσετε, να έχετε και την εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Να ξαναπώ λοιπόν ότι έχουμε μια τάση εδώ στην Ελλάδα να μιλάμε όλοι ότι είτε έχουμε επίπτωση στο περιβάλλον και ρήπανση, είτε δεν έχουμε, συνήθως σε θεωρητικό επίπεδο ή σε αυτό που βλέπουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου πάνε υπηρεσίες να ελέγξουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και λέει οπτικά δεν είδαμε τίποτα, ας πούμε. Και το ίδιο μπορεί να πει και κάποιος επιχειρηματίας, κάποιος να πει ότι εμείς δεν έχουμε ρηπάνει το περιβάλλον, δεν βλέπουμε να υπάρχει ρήπανση. Αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα. Πρέπει να μιλάμε πάντα με δεδομένα για να μπορούμε να κρίνουμε. Τουλάχιστον έτσι θεωρώ εγώ. Κάπως σχηματοποιημένα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε κάποιες ομάδες έργων που έχουν
καταταχθεί σύμφωνα με τους νόμους, διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, είναι μεγάλες υπόμαυδες και συμπεριλαμβάνουν πάρα πολλά έργα. Έτσι, δηλαδή, έργα ερχεσαίων και ενέργειων μεταφορών. Ας πούμε, υλικοδρόμια, αεροδρόμια, δρόμους. Και μέσα σε κάθε μία από αυτήν την κατηγορία μπορεί να υπάρχει και κάποια υποκατηγορία. Έτσι, μπορεί δηλαδή μικρή, μεγάλη δρόμη, αυτοκινητόδρομη, Αττική οδός, ας πούμε, έτσι, super highway, υδραυλικά έργα. Έτσι, μπορεί να είναι φράγματα, μπορεί να είναι αντιπλημμυρικά, οτιδήποτε, λιμενικά έργα, αυτονόητο, έτσι, κάποιο λιμάνι, κάποια μαρίνα, οτιδήποτε, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, βιολογική καθαρισμή, ας πούμε, χυτά, χαδά, εξαιρετικές δραστηριότητες, μεγάλη κουβέντα γίνεται τελευταία για αυτές, έτσι, λατομία, σκουριές, εδώ υπάγονται. Μεγάλη κουβέντα και αυτή, άμα θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε μετά, γιατί από αυτά που ακούμε δεν είναι πάντα όλα σωστά, έτσι, γιατί πάντα υπάρχει και κάτι που κρύβεται από πίσω. Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπλασης, αθλητικές εγκαταστάσεις, πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που έχουμε και πάρα πολλές στην Ελλάδα και που ατυχώς, έτσι, σαν πληροφορία να μεταφέρω ότι πάρα πολλές από αυτές δεν έχουν ούτε άδειες λειτουργίας, ούτε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν έχουν και περιβαλλοντικούς όρους, οπότε είναι και πολύ δύσκολο και να τις ελέγξεις και να επιβάλλεις κάποια βελτίωση του περιβάλλοντος και των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν. Ατυχώς τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5-6 χρόνια, με βάση κάποιες διατάξεις και νόμους που βγαίνουν και ξαναβγήκανε, τους δίνουν παράταση για νομιμοποίηση. Που σημαίνει ότι λειτουργούν όπως λειτουργούσαν, δηλαδή χωρίς άδειες, χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτα. Και καλά πες άδεια λειτουργία, δεν θα έπρεπε να έχεις περιβαλλοντικούς όρους για να μπορεί η οποιαδήποτε υπηρεσία ή πολίτης να σε ελέγξει, να δεις αν, ας πούμε, λειτουργεί σωστά και αν ρυπέρεις το περιβάλλον. Υδατοκαλλιέργειες. Πού είναι η αυτάρκηση η Ελλάδα? Έχουμε πολλές μικρές μονάδες σε όλες τις διάσπαρτες. Παρ' όλα αυτά είναι μη αδειοδοτημένες περισσότερες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις, εδώ καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολλές, έτσι, πολλών ειδών υποκατηγορίες, ολόκληρη λίστα έχει. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανεμογεννήτριες, έχουμε φωτοβολταϊκά και πάει λέγοντας, μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών και ειδικά αέρια και δραστηριότητες. Προκλήθηκε ένα ζήτημα τα τελευταία 3-4 χρόνια. Βγήκε ένας νόμος, μια διάταξη, εν πάση περιπτώσει, όπου αντί για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως περιγράφονται και καθορίζονται στις διατάξεις όπως θα έπρεπε να γίνουν, έχουμε τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Αυτό δεν πρέπει να είναι μέσα σημείωση σας. Να το έχετε στο μυαλό σας, μπορεί να υπάρχουν και ερωτήσεις έτσι λίγο από την παρουσίαση. Οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις τι είναι ουσιαστικά? Είναι μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προ-ΚΑΤ, έτοιμη, η οποία θεωρείται ότι επειδή όλες οι δραστηριότητες είναι ίδιες σε αυτή την κατηγορία, έχει εφαρμογή. Έτσι, δηλαδή, για όλες τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τι κάνανε? Copy-paste, αντιγραφή και επικόλληση πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για τις κεραίες. Το ίδιο είχαν κάνει και για τα συνεργεία αυτοκινήτων. Το ίδιο κάνανε και για τις μικρές κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες. Εδώ δημιουργήθηκε ένα ζήτημα όμως, που το έλυσε πάλι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με αφορμή κάποια κεραία κινητής τηλεφωνίας, όπου είχαν εκδοθεί πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, PP-Delta δηλαδή, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν είναι επαρκής και ότι δεν εξετάζουν με σοβαρότητα και με επάρκεια τις ενδυνάμει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον και ως εκ τούτου τις ακύρωσε. Ακύρωσε και είπε ότι δεν είναι συνταγματικά σωστό να πηγαίνουμε με PP-Delta. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα γενικότερο ζήτημα, όχι μόνο για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά και για τις άλλες δραστηριότητες όπου έχουμε εκδώσει περιβαλλοντικούς όρους ή αδειοδότηση με PP-Delta. Είναι ένα θέμα το οποίο καλείται να λύσει η πολιτεία και θα πρέπει να το λύσει. Καλημέρα. Είσαστε κύριος? Σκεντέρης. Δεν είχατε έρθει την προηγούμενη φορά. Άρα. Ωραία. Εσείς είσαστε ειδικότητα, τι έχετε τελειώσει? Τοπογράφος, εντάξει. Άρα σχετικός με τα τεχνικά. Ωραία. Για να ξέρω στο κοινό που απευθύνομαι να μιλήσω πράγματα που... Ό,τι θέλουμε ρωτάμε, κάνουμε και διάλογο τώρα, λίγοι είμαστε, εντάξει. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν λίγο στα πιο συγκεκριμένα. Περιγράψουμε μερικά πραγματάκια, χωρίς να καλύπτει όλο το αντικείμενο, γιατί είναι πολύ ευρύ. Ρύπανση υδάτων.
Μια ουσία χαρακτηρίζεται ως ρήπος, εφόσον η συγκέντρωσή της στο νερό είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτήν που συνήθως συναντάται στα φυσικά αποθέματα του γλυκού νερού. Ένας ρήπος χαρακτηρίζεται τοξικός όταν έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή θάνατο σε ανθρώπους ή ζώα. Ρήπανση ονομάζεται επιβάρυνση του νερού με ύλη ή ενέργεια ή ανεπιθύμητη, δηλαδή μεταβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού. Μπορεί να είναι φυσικές, χημικές, ραδιολογικές, βιολογικές, μικροβιολογικές και κυρίως λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Βέβαια, υπάρχει και αυτή η κουβέντα που γίνεται κατά καιρούς όταν βρίσκουμε κάποιους ρήπους, ότι μπορεί να προέρχεται από την γεωλογία της περιοχής, από τα πετρώματα κλπ. Αυτό έχει συμβεί κατά περίπτωση και με το εξασθενές χρώμιο, αν έχετε ακούσει εκεί στον Ασοπό, και στοιχείο που είχαν ένα άλλο πρόβλημα με το, δεν θυμάμαι τώρα, με το μόλυβδο, δεν ξέρω ποιο ήταν. Παρ' όλα αυτά, να το πάω αλλιώς δηλαδή, ακόμα και αν προέρχεται από φυσικούς παράγοντες και είναι επιβλαβής στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα. Έτσι. Είτε να μην το πίνουμε το νερό και να το καθαρίσουμε, είτε εν πάση περιπτώσει να λυθεί με κάποιο τρόπο το πρόβλημα. Ειδικά για το εξασθενές χρώμιο γίνεται μεγάλη κουβέντα στον Ασοπό. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν θέλετε. Και βέβαια υπάρχουν και εξελίξεις διεθνώς και στην Ιταλία και στην Καλιφόρνια έχουν θέσει ένα πολύ χαμηλό όριο για το πόσιμο νερό για το εξασθενές χρώμιο. Γιατί εδώ προς το παρόν έχουμε μόνο για το ολικό χρώμιο, που είναι 50 νομίζω parts per billion, κάτι τέτοιο. Μόλυνση, ρήπανση, μόλυνση. Μ' αρέσει να το ξεχωρίζω το ρήπανση. Το ρήπανση θεωρώ, και τουλάχιστον οι περισσότεροι στη βιβλιογραφία αναφέρονται στη χημική ρήπανση από χημικές ενώσεις και στη μόλυνση όταν έχουμε παρουσία στο νερό παθογόνων μικροοργανισμών ή και μικροοργανισμών δεικτών που υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας παθογόνων εξαιτίας κυρίως των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Έτσι. Καμιά φορά γίνεται λίγο, διαβάζω σε κάποια κείμενα και βάζουν τη μόλυνση και τη ρήπανση, δεν την ξεχωρίζουν. Εντάξει, καλό είναι για μένα να το έχουμε ξεχωριστό αυτό. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Τουλάχιστον έχουμε έναν κώδικα επικοινωνίας. Εδώ μια ωραία εικόνα που είχα βρει που έχει να κάνει με την ακτινογραφία των υδάτων στην Ευρώπη. Έτσι, 30 με 50% λιμνών και ποταμών έχουν προβλήματα κυρίως στις βόρειες χώρες και στη Γερμανία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλη επίπτωση υπάρχει από τη Γεωργία. Υπάρχουν χημικοί κίνδυνοι από τη γεωργική, από τα λιπάσματα, φυτοφάρμακα από τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στα βίωσης που μπορεί να είναι από πετρελοειδή, από βενζίνες και διαλύτες και βαρέα μέταλλα από διάφορες δραστηριότητες. Υπάρχουν επιπτώσεις από φράγματα και εκτροπές ποταμών. Τώρα πια από ό,τι φαίνεται και στην Ευρώπη έχει πάψει η τάση των μεγάλων φραγμάτων. Νομίζω δεν χρηματοδοτούνται κιόλας πια. Το 10% των ποταμών της Φινλανδίας διατηρούν μόνο τη φυσική του κατάσταση. Έχουμε προβλήματα και σε επίπεδο βιολογικών θεμάτων, δηλαδή με τους υδρόφους οργανισμούς, έτσι. Και φαίνεται πως γενικότερα στην Ευρώπη έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στο περιβάλλον και στα επιφανειακά και στα υπόγεια νερά. Λοιπόν, έχουμε θέματα, εδώ ένα σχηματικό είναι, πηγές ρήπανσης προκαλούν ευτροφισμό σε αντιπαράθεση με ένα υγιές οικοσύστημα. Τώρα, δεν θα ήταν πολύ εύκολο να είναι τόσο κοντά και τα δύο, αλλά σχηματικά βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν δραστηριότητες από αστικά λίμματα, από μια πόλη δηλαδή, που δεν έχει πιθανά καλό βιολογικό καθαρισμό, δεν έχει καθόλου βιολογικό καθαρισμό, βιομηχανικά λίμματα και γεωργικά λίμματα, έτσι. Και έχουμε ρήπους που χαρακτηρίζονται ως συσσωρευμένοι, αυτοί δηλαδή που δεν μπορεί να διαλυθούν και να απορροφηθούν από το περιβάλλον, οπότε συσσωρεύονται σιγά σιγά και παραμένουν. Και μη συσσωρευμένους ρήπους που μπορούν να απορροφούνται σε κάποιο βαθμό. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι αν απορριφθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν θα δημιουργήσουν και αυτοί πρόβλημα στο περιβάλλον. Υπάρχει και μια άλλη εικόνα εδώ πέρα, πιο πολύ την έβαλα επειδή αναφέρεται στο πόσιμο νερό και είναι από το EPA. Είναι μέσα στην παρουσίαση, μπορείτε να... δεν ξέρω τώρα πόσο καθαρά φαίνονται αυτά. Ίσως να είναι πιο καθαρά στην παρουσίαση, μέσα δηλαδή στο PowerPoint, θα το αναρτήσουμε και στην ιστοσελίδα, που δείχνει τις διάφορες δραστηριότητες και τι επίπτωση μπορεί να έχει κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες στο περιβάλλον. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πολύ εν δυνάμει κίνδυνη. Λοιπόν. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με τη ρήπανση των υπόγειων υδάτων. Μιας και το ποσοστό του πόσιμου νερού που προέρχεται από τα υπόγεια υδάτα στην Ευρώπη είναι 75% και μεγαλύτερο. Βέβαια, σε κάποιες χώρες που έχουν ασχοληθεί λίγο παραπάνω με τα περιβαλλοντικά, όπως ας πούμε στην Αμερική που λέγαμε πριν στις ΗΠΑ, κατηγοριοποιούν και το υπόγειο νερό. Έχουν δηλαδή, το λένε class 1, class 2, δηλαδή έχουν το νερό το οποίο είναι αποκλειστικά σε καλό για πόσιμο νερό και χρησιμοποιείται. Υπάρχει το class 2, το οποίο σου λέει ότι είναι εν δυνάμει πόσιμο νερό
και θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και σιγά σιγά πάει στο 3 και στο 4, όπου ουσιαστικά είναι κάποια νερά τα οποία μπορεί να είναι πιθανότατα άχρηστα ακόμα και για πότισμα. Άμα δηλαδή είναι σε μικρό βάθος, με μικρές παροχές. Παρ' όλα αυτά όμως, στο θέμα του περιβάλλοντος μας ενδιαφέρουν. Δηλαδή, στο θέμα του περιβάλλοντος, σε αντίθεση με τα υδρογεωλογικά ζητήματα, δεν ψάχνεις να βρεις μεγάλες ποσότητες νερού. Ακόμα και μια μικρή υδροφορία να βρεις, στην οποία μπορεί να έρθει σε επαφή ο άνθρωπος ή τα έμβια όντα κλπ. Σε ενδιαφέρουν, γιατί και αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη δημόσια υγεία. Άρα, σε αντίθεση με τα υδρογεωλογικά, μας ενδιαφέρουν και αυτές στα περιβαλλοντικά, οι μικρές ποσότητες νερού, και από αυτές αρχίζουμε συνήθως την αξιολόγηση για το αν κάτι έχει διαχειριστεί στο περιβάλλον ή όχι. Εδώ στην Ελλάδα, από όσο έχω δει, δεν υπάρχουν πολύ αναλυτικά δεδομένα και θεσπισμένα όρια για τους ρυπαντές, κυρίως τους χημικούς, στο περιβάλλον. Έχουμε κάτι για τα επιφανειακά νερά και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, αν δείτε, οι περισσότερες περιπτώσεις παραπέμπουν στο πόσιμο νερό. Δηλαδή, συγκρίνουμε την ύπαρξη ή όχι ρυπαντών, και αν είναι πάνω ή κάτω από τα 18 όρια, με βάση το πόσιμο νερό. Που είναι ένα πρόβλημα κατά περίπτωση. Είναι ένα πρόβλημα γιατί αν έχεις μια υδροφορία στα 5 μέτρα ή στα 3 μέτρα ή στα 4 μέτρα, η οποία δεν είναι ούτε για πόση ούτε για πότισμα, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Θα βάλεις τα όρια του πόσιμου νερού. Υπάρχει ένα θέμα που θέλει κουβέντα. Εκεί πιθανότατα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως θα αντιμετωπίζει τις άλλες χώρες, δηλαδή πώς. Βλέπεις τους ρήπους και αν δεν είναι πολύ ψηλότερα από το πόσιμο νερό ή από αυτά που έχεις θεσπίσει, κάνεις ένα risk management, κάνεις μια εκτίμηση του τι πιθανότητα έχει αυτό το νερό να έρθει σε επαφή με ανθρώπους ή με ζώα ή με φυτά και τι επίπτωση θα έχει σε αυτούς με βάση τις συγκεντρώσεις που έχει. Αν αυτό το νερό, αν αυτή η ρήπανση δεν έχει ξεφύγει βέβαια και από τα όρια της εγκατάστασης και είναι ελεγχόμενο, πάλι είναι ένα θέμα για το αν θα υποβάλεις μια επιχείρηση στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας στη διαδικασία να ξοδέψει αυτά, να το καθαρίσει ή όχι. Είναι μεγάλες κουβέντες αυτές που στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει ακόμα. Σε άλλα μέρη του κόσμου είναι λυμένα. Και παραπέμπω πάντα στις ΗΠΑ διότι είναι κωδικοποιημένα όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν και τη ρήπανση του εδάφους. Το έδαφος γύρισε συνήθως πάνω από το υπόγειο νερό, οποιασδήποτε μορφής. Έτσι, αν έχουμε ρήπους μέσα στο έδαφος, το πιθανότερο είναι να ξεπληθούν και να μεταφερθούν και στον πρώτο υδροφόρο και αν υπάρχει και υδραυλική σύνδεση μεταξύ του πρώτου και του πιο βαθιού και παρακάτω και πάει λέγοντας. Άρα, μείωση της ικανότητας του εδαφικού οικοσυστήματος να επιτελέσει τις βασικές του λειτουργίες ως αποτέλεσμα της εναπόθεσης οργανικών ή ανόργανων ουσιών. Οι διάφορες χημικές ουσίες που προκαλούν τη ρήπανση του εδάφους μπορεί να προέρχονται είτε από διάφορες φυσικές διεργασίες, φυσικούς ρήπους, είτε να είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, ανθρωπογενής ρήπη. Έτσι. Εάν έχουμε, είπαμε, ρήπους στο έδαφος, το πιθανότερο είναι να μεταφερθούν και στο νερό μέσα από κάποια βροχή, έκπληση κλπ. Έτσι, σχηματικά λίγο, ρήπανση του εδάφους. Έτσι, συνδέεται με τη ρήπανση νερών, αέρα, υπεδάφους. Μπορεί να προέρχεται από αγροτικές δραστηριότητες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, λοιπάσματα, φυτοφάρμακα, ανταμοκτώνα. Μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα, κάποιο, ας πούμε, φορτηγό μπορεί να μεταφέρει πετρελοειδή, ας πούμε, και να τουμπάρει και να χυθούν στο περιβάλλον με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο έδαφος και από εκεί στο νερό. Από απορρίμματα. Έτσι, και μπορεί να αποφευθεί αυτό το ερωτηματικό, γιατί τελείως να αποφευθεί δεν ξέρω αν γίνεται με τόσες δραστηριότητες ανθρώπινες που υπάρχουν, ειδικά σε κατοικημένες περιοχές. Με χυτά, με χώρους δηλαδή υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που τώρα πια θεωρούνται ξεπερασμένοι και πάμε στα χυτή. Στις περιπτώσεις εξής θα τα δούμε παρακάτω, όπου γίνεται και μια ανακύκλωση των απορριμμάτων με βιολογικές καλλιέργειες, ανακύκλωση και αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών. Δύσκολο αυτό μάλλον. Κάποιοι υγρότοποι εδώ πέρα, πιθανά να το έχετε ξαναδεί το σχηματάκι αυτό, που αφορούν τους υγρότοπους που είναι ενταγμένοι στη συνθήκη Ραμσάρ και έχουν στην Ελλάδα συνολική έκταση 167.301 εκτάρια. Η συνολική τους έκταση αντιστοιχεί στο 0,85 της συνολικής επιφανειακής χερσαίας έκτασης της χώρας και στο θαλάσσιο τμήμα καταλαμβάνουν περίπου 55.000 εκτάρια. Οι Ραμσάρ έχουν συμπεριληφθεί και στο Natura. Βέβαια, με τα Natura έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν προεδρικά διατάγματα ή διατάξεις προστασίας τους που ουσιαστικά δεν δίνουν και χρήσεις και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Το γιατί έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ είναι μια άλλη κουβέντα. Άμα θέλετε, την κάνουμε έτσι. Είναι η λιμνοθάλασσα, κάποιες είναι γνωστές, ας πούμε, λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου κλπ. Στον Έστω, στην Κορώνια, στην Κερκίνη και υποτίθεται ότι είναι απόλυτης προστασίας.
Παρόλα αυτά, αν έχετε επισκεφτεί αυτές τις περιοχές και ας πούμε στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου που είναι και πιο κοντά, θα δείτε ότι όχι μόνο δεν έχουν προστασία, αλλά μέχρι και χωματερές έχουν και σκουπίδια και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε χρησιμοποιηθεί. Και ένας προσφυλής τρόπος καταστροφής του είναι το μπάζωμα και η επέκταση της καλλιεργήσιμης γης ή εν πάση περιπτώσει των οικιστικών περιοχών. Λυπηρό, αλλά συμβαίνει. Όπου θέλετε με σταματάτε, απλά επειδή είμαστε λίγοι και δεν θέλω να σας καθυστερήσω κιόλας, γιατί εντάξει τώρα, μπορείτε να τα δείτε και στην παρουσίαση αυτή μετά, απλά τα πάμε λίγο πιο γρήγορα, ό,τι θέλετε διακόπτουμε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε επιπτώσεις από αγροτικές δραστηριότητες. Σπατάλη νερού, υποβάθμιση και υφαλμύρωση του υδροφόρου ορίζοντα λόγω υπερβολικών γεωτρήσεων, Θεσσαλία ας πούμε, νερό στα 500 μέτρα. 400 μέτρα, έτσι. Πρόβλημα εκεί, είχαμε τα μπαμπάκια, πολύ νερό, καταστρέψαμε τον υδροφόρο και θέλαμε να φέρουμε τον αχυλό από τη Δυτική Ελλάδα για να κάνουμε διαχείριση πάλι κακή, κατά τη γνώμη μου, του νερού. Ευστροφισμός των επιφανειακών και ρήπανση των υπόγειων νερών με νητρικά άλατα λόγω μεγάλης χρήσης λιπασμάτων. Θυμόσαστε και εκείνες τις εκπομπές που είχαν κάνει για τους γεωργούς και τους αγρότες στο Μεσολόγγι, νομίζω ήταν και στο Αιτωλικό, που από την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων είχαν αρρωστήσει και οι ίδιοι άνθρωποι, διότι προφανώς κανείς δεν τους είχε πει ότι αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Δημόσια υγεία σε ευθεία καταστροφή. Παρουσία τοξικών, υποβάθμιση της ποιότητας και διάβρωση των εδαφών. Παρουσία τοξικών ουσιών σε τροφικές αλυσίδες και νερά εξαιτίας αλόγησης της χρήσης φυτοφαρμάκων. Ευρύτερη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω ακραίων αναπτυξιακών επιλογών όπως η αποξήραση υγροτόπων ή και η εκτροπή ποταμών. Λέει παχελός, την κάρλα την ξαναφτιάχνουμε μετά από κάποια χρόνια, δεν ξέρω αν θα πάει καλά. Και έχουμε και ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα είναι η νητρορύπανση των υδατικών συστημάτων. Εντάξει, κατανοητό, αυτό συμβαίνει λόγω της αλόγησης της κρίσης των φυτοφαρμάκων. Αυτό μ' άρεσε. Έτσι, να σας αφήσω να το διαβάσετε μόνοι σας. Οι επενδύσεις, όχι με μη. Λάθος, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, τόσο ετών πιάσαν τόπο. Τώρα μπορούμε να ποτίζουμε σκέτο νερό. Ο παππούς έχει άλλη προσέγγιση από το νεαρό, από ό,τι βλέπετε εδώ. Είναι το θέμα που λέγαμε για την παιδεία πριν, για την ευαισθητοποίηση, έτσι. Ρίξαμε τόσο φυτοφάρμακο, έφτασε το νερό, οπότε τώρα δεν χρειάζεται να έχουμε φυτοφάρμακα και λοιπάσματα. Θα ποτίζουμε το νεράκι που τα έχει μέσα και τελειώσαμε. Εδώ αυτό το πρόσθεσα σήμερα, γιατί κοίταγα πάλι του EPA και επειδή κάναμε κάποια εργασία για τα priority pollutants, δηλαδή για τους ρυπαντές προτεραιότητας, στα ελληνικά θα το μετέφραζα, δεν ξέρω τώρα. Αγγλικά θεωρητικά δεν είναι τόσο δύσκολα αυτά, μα θέλετε σας τα λέω κιόλας. Είναι από το EPA αυτό, όπου έχουν κάνει μια λίστα με ρυπαντές προτεραιότητας με βάση τις διάφορες δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν σε οποιαδήποτε μορφή. Τι έχουν κάνει λοιπόν. Αφορά τις ουσίες στο νερό, σε διαλυμένη μορφή, σε κολοειδή μορφή ή σε μορφή ενεώρηση, έτσι. Και αφορά και τα βαρέα μέταλλα, αυτή λένε 126, εδώ πέρα παρακάτω έχω μια λίστα που θα σας δείξω με 129, αφορά και τα βαρέα μέταλλα, που μπορεί να είναι από δραστηριότητες βιομηχανιών, μετάλλων, αλουμινίου κλπ. Αφορά τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες, έτσι, που είναι και οι πτυτικοί υδρογονάνθρακες σε πολύ μεγάλο βαθμό, που μπορεί να προέρχονται από πετρελοειδή, από διαλύτες, οι πτυτικοί υδρογονάνθρακες, και είναι και κάποια από αυτά πολύ καρκινογόνα όπως το βενζόλιο, το μπένζιν που λένε οι Αμερικάνοι, για το οποίο έχουν πάρα πολύ χαμηλό όριο. Είναι ίσως ένας από τους πιο επικίνδυνους ρυπαντές και συναντάται κυρίως από πετρελοειδή. Είναι η τελευταία διάσπαση που υπάρχει εκεί, το τελευταίο, και είναι καρκινογόνο και το έχουν σε πάρα πολύ χαμηλό. Άμα το ψάξετε, δηλαδή θα δείτε. Και έχουμε λοιπόν τα βαρέα μέταλλα, αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο, μόλυβδος, προβληματικός υδράργυρος και ψευδάργυρος. Τα pesticides που είναι τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά τα ζυζανιοκτώνα τα οποία χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Ίσως να τα έχετε ακούσει κιόλας με τις ονομασίες αυτές, αλντρίν, εντοσουλφάν και πάει λέγοντας. Η ουσία είναι ότι
Λέει εδώ πέρα ότι σε μεγάλη έκπληξή μας οι συγκεντρώσεις των φυτοφαρμάκων σε urban runoff, δηλαδή σε αστικές εκροές νερού που μπορεί να προέρχεται από τη βροχή, είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα pesticides, δηλαδή από τα ζανιοκτώνα και τα φυτοφάρμακα τα οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε σε αγροτικές περιοχές. Αυτά είναι στοιχεία του 2014 για να καταλάβετε του EPA. Ενδιαφέρον, που σημαίνει ότι και οι αστικές περιοχές έχουν μια επίπτωση σε αυτά. Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες που περιλαμβάνουν μέσα και τα VOCs που λέμε, τους Volatile Organic Hydrocarbons, δηλαδή τους πτυτικούς οργανικούς υδρογονάνθρακες, που εντάξει είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από πετρελοειδή κλπ. Και εκεί τα βρίσκουμε σε urban runoff, δηλαδή και αυτά τα βρίσκουμε, που είναι και λογικό ίσως να τα βρίσκουμε σε ένα μεγάλο βαθμό από αστικές εκροές νερών. Και τα polychlorinated biphenyls, τα PCBs που λέμε, τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό από μετασχηματιστές. Αν θυμόσαστε, οι παλιοί μετασχηματιστές, έτσι, και στα υδραυλικά εργαλεία, τώρα έχουν αρχίσει και αντικαθιστούν, δεν βάζουν αυτά στους μετασχηματιστές. Ναι, το κλοφέν. Αν θυμόσαστε παλιά, πότε ήταν, νομίζω τώρα μου κάνει κλικ στο που ετοιμάζαμε τα Ολυμπιακά έργα στο Σχοινιά. Εκεί λοιπόν στην παλιά αμερικάνικη βάση, αν θυμόσαστε, είχε πάρει και μεγάλη δημοσιότητα, είχαν βρει, τα είχαν αφήσει όλα και επειδή ήταν παλιοί μετασχηματιστές και αυτοί είχαν πολλούς μετασχηματιστές, είχαν βρει πάρα πολλά κλοφέν ελληνιστή PCBs, χυμένα και κάποιοι είχαν μπει και τα κλέψανε κιόλας, δεν ξέρω αν το είχε γίνει μεγάλος δώρος τότε. Και από όσο θυμάμαι, είχαν κάνει και μια μελέτη μετά και τα είχαν μαζέψει κλπ. Πάντως είναι από τα πολύ σημαντικά. Ναι, έχουν τους αντικαταστούν τώρα, λοιπόν. Ναι. Και είχαν παρατηρημένα όπως τα λέτε. Να, είδες λοιπόν. Χαμός πρέπει να γινότανε. Είχα μια εμπλοκή τότε γιατί είχαν κάνει μια μελέτη εκεί πέρα. Γινόταν της κακομοίρας. Είναι και μια βάση πυρηνικού ναυτικού, δηλαδή μέσα και ρέες του πυρηνικού ναυτικού. Και κατοικημένες περιοχές, εκεί ακόμαστε. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να δεν είναι θέμα εκεί, έχεις έναν βιότοπο. Είναι όμως προστατευόμενες περιοχές αυτές, έτσι. Είναι βιότοποι, υγρότοποι, όπως έσπεστος, ας πούμε. Είναι προβληματικό και ο ρήπος κινείται. Ο ρήπος κινείται. Έτσι. Εδώ έτσι ενδεικτικά σας έχω μια λίστα του EPA, Priority Pollutant List. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε την κοινή υπουργική απόφαση στην ΚΙΑ που λέμε για το νερό, η 2001-60 που μετέφερε την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Έχουμε αποσπασματικά κάποιες πράξεις υπουργικών συμβουλίων όπου υιοθετούν κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες που κυρίως αναφέρονται στα επιφανειακά νερά. Είχα δυσκολία να βρω κατηγοριοποίηση υδάτινων πόρων ή υδάτων υπόγειων. Δεν υπάρχει. Και παρότι είμαστε πάντα φιλικά προσκύμενοι στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, πρέπει να έχουμε και στο μυαλό μας και τη σπουδαιότητα του κάθε τι. Έτσι, δηλαδή, στη λογική αυτή που έχουν στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει. Εδώ βλέπετε έχει 68 και εδώ φτάνουμε στα 129. Έχουν προσθέσει κάποια, έτσι. Υπάρχει και ένα link, μπορώ να σας το δώσω άμα θέλετε. Όποιος ασχοληθεί, δηλαδή, θέλετε να ψάξετε. Έχει ένα ενδιαφέρον πάντως να δούμε πώς έχουν δομήσει κάποιοι άλλοι τα πράγματα αυτά και κωδικοποιήσει και γιατί ψάχνουν. Δηλαδή. Και βέβαια, σε κάθε δραστηριότητα δεν θα ψάξει για όλα αυτά. Αν, ας πούμε, έχω ένα εργοστάσιο αλουμινίου, το οποίο κάνει ανακύκλωση αλουμινίου και αποθηκεύει τα απόβλητα που προέρχονται από αυτό. Δεν θα ψάξω για πετρελοειδή, ας πούμε, εκεί που αποθηκεύω, θα ψάξω για τα βαρέα μέταλλα. Ή για τα λευκά που λένε. Τα βαρέα μέταλλα συνολικά, έτσι. Αν έχω ένα εργοστάσιο που τυπώνει, θα ψάξω για διαλύτες, δηλαδή για VOCs, για αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Μπορεί να ψάξω για βαρέα μέταλλα, γιατί τα μηχανήματα που παράγουν μπορεί να έχουν και βαρέα μέταλλα, και αν έχω και δεξαμενές πετρελαίου μεγάλες για τα μηχανήματα, θα ψάξω πιθανά και για τα πετρελοειδή που λέγαμε πριν, ανάλογα στις περιοχές που βρίσκονται όλα αυτά. Δηλαδή, πρέπει να είναι συστηματική η μελέτη που κάνουμε. Αυτή είναι μια παρένθεση, το οποίο δεν το έχουμε στο μάθημα. Έχετε υπόψη σας ότι από την παρουσίαση μπορεί να μπει κάποια ερώτηση, έτσι, ενδεικτικά. Αυτά που Είναι όλα τα priority pollutants, δηλαδή είναι τα 129 χημικά στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις κατηγορίες. Τα heavy metals, δηλαδή τα λέω στα αγγλικά καμιά φορά γιατί... Λοιπόν, στα βαρέα μέταλλα, στα pesticides, δηλαδή σε αυτά τα ζανιοκτώνα και στα φάρμακα, στους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στα κλοφέν. Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες έχουν τα 129 παρακάτω.
Έτσι. Πάντα βέβαια, επειδή πάμε με βάση τη δραστηριότητα, εκτός και αν πας σε μια χωματερία, ας πούμε, εκεί πας για όλα. Είχε μια περιοχή βόρεια του, γιατί ήμουνα κάποια χρόνια στο εξωτερικό, στο Ρόκφορντ, ας πούμε, όπου υπήρχε μια εταιρεία, που θυμάμαι και το όνομά της τώρα, εν πάση περιπτώσει, ας μην το πούμε, είναι πολλά χρόνια πριν, έτσι, η οποία έπαιρνε όλα τα απόβλητα, τα τοξικά και υποτίθεται τα πήγαινε για επεξεργασία. Απλά είχε νοικιάσει ένα χώρο και τα πέταγε. Εκεί λοιπόν ήταν τέτοια, μιλάμε για τεράστια, τέτοια καταστροφή που οι κάτοικοι πόλης μεγάλης, 100.000 κατοίκων, πίνανε όλοι νερό από εμφιαλωμένο, το οποίο το πλήρωνε βέβαια η εταιρεία αυτή και η οποία είχε ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης. Βέβαια μην φανταστείτε ότι ποτέ θα μπορούσε κανείς να φέρει το περιβάλλον στην προτεραιά κατάσταση. Έτσι. Εκεί λοιπόν μπήκε στη διαδικασία όλων αυτών των τρυπαντών. Κάνανε αναλύσεις, φανταστείτε αναλύσεις για όλα, για τα πάντα, γιατί δεν ξέραν τι πετάγανε εκεί πέρα. Και βρίσκανε βέβαια τα πάντα. Έτσι. Ποιο είναι αυτό που σας έλεγα, το μπενζίν, το βλέπετε πουθενά, μπενζίν. Το βενζόλιο, το οποίο είναι το πιο καρκινογόνο από όλα. Έχει διάφορα μπενζο. Αυτά είναι όλα διασπάσεις. Ξεκινάει από το τετρακλωροεθυλένιο, τραϊχλωροεθυλένιο και αυτά όλα διασπώνται σιγά σιγά στο μπενζίν. Και αυτό είναι το πιο καρκινογόνο από όλα που έχει πάρα πολύ χαμηλό όριο. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει να μην υπάρχει καθόλου. Έτσι. Βέβαια η τελευταία τάση ήταν. Επειδή αντιληφθήκαν κάποια στιγμή ότι όσο καιρό και να προσπαθεί να το καθαρίσει, δεν πρόκειται να πάει στο μηδέν, μετά από κάποιο σημείο, ενώ συνεχίζουν να το καθαρίζουν, να κάνουν αυτά τα risk analysis, risk assessments, όπου προσπαθούσαν να δούνε με βάση την κατηγοριοποίηση της ποιότητας του νερού. Και αυτό τι επίπτωση θα είχε, σαν επιδημιολογικό δηλαδή πια, στον άνθρωπο. Οπότε, αν ας πούμε καταλήγαν και λέγανε εντάξει, τώρα είναι ποσότητες μικρές, απλά το παρακολουθούσαν μετά, έτσι. Είχαν πιστεί ότι δεν υπήρχε 100% καθαρισμός. Το μπενζίν κάπου, τώρα δεν φαίνονται καθαρά αυτά. Εντάξει, δεν πειράζει, απλά, να το μπενζίν, είναι αυτό εδώ. Έτσι. Μεγάλο πρόβλημα αυτό και βέβαια αρσενικό, όλα αυτά τα βαρέα μέταλλα, υδράργυρος και πάλι λέγοντας, και αυτά είναι στοχοποιημένα. Εκτός από όλα αυτά που έχουν να κάνουν λοιπόν με τις χημικές, με τα χημικά στοιχεία και τους ρήπους κλπ, έχουμε και επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία και από άλλα πράγματα τα οποία μας φαίνονται λιγότερο σημαντικά, αλλά είναι εξίσου επικίνδυνα μερικές φορές, όπως έχει να κάνει με τις χρήσεις γης, τη δόμηση και τα δασικά. Έτσι. Γιατί έχουμε την ανθρώπινη υγεία, έχει να κάνει και με το well-being που λένε, δηλαδή με την ψυχική υγεία τους και το να περνάμε και καλά, πέραν του ότι αν ένας ρήπος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Μέχρι το 1970, όταν πιο χωροταξικό σχεδιασμό θα μου πει, εν πάση περιπτώσει, ό,τι προσπαθούσαν να αναπτύξουν ως πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος βέβαια ξεκίνησε μετά το 1923 με το νόμο, εν πάση περιπτώσει, θεωρούσαν, δεν παίρνανε πολύ υπόψη τους, ας πούμε, τα περιβαλλοντικά. Πιο πολύ σου λέγανε να χτίσουμε. Και πάει λέγοντας. Υπήρξε με το νόμο του Τρίτσι το 83, το 13, 37, το 83, εσύ που είσαι και τοπογράφος θα το δεις καλύτερα, μια μεγάλη προσπάθεια νομίζω, σε πολύ καλή κατεύθυνση. Έχουμε και ένα άρθρο του Τρίτσι, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, πολύ καλό άρθρο του Τρίτσι, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα, με πολύ όραμα και μεγάλη προσπάθεια για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Είναι ενδεικτικό δε ότι όσα γενικά πολεοδομικά σχέδια γίνανε. Έχουμε μιλήσει για αυτά στο προηγούμενο μάθημα. Είχε κάνει μεγάλη ευκαιρία. Όσα γενικά πολεοδομικά σχέδια και ΣΚΟΑΠ γίνανε με βάση εκείνες διατάξεις και με την επίβλεψη τότε, δηλαδή μέχρι το 87-88, είναι καλά, είναι πολύ καλά για την εποχή τους. Δηλαδή. Μετέπειτα, δηλαδή επέρχονται των σχολείων. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά είναι ευχές. Είναι ευχές. Τουλάχιστον στην Δυτική Αθήνα είναι ευχές. Όχι παντού. Ναι. Και θα σας πω και το παράδειγμα μετά της Άνδρου που το έχουμε και η Στάντη. Γιατί γίνανε ευχές, νομίζω, ειδικά τα γενικά πολεοδομικά σχέδια που καθορίζαν και χρήσεις γης. Γιατί σε κάποιες περιοχές απαγορεύανε κάποιες χρήσεις. Οπότε τι κάνανε, τα βάλανε στα σιρτάρια και τα ξεχάσανε. Γιατί σου λέει εδώ, εγώ θέλω να χτίσω. Αν μου το έχει χαρακτηρίσει γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, πού θα πάω να χτίσω. Είχαν τη γενική κατοικία, η οποία ήταν ένα αχταρμά, μια σούπα. Και όταν πήγαν και βάλαν το γούπο σου και σου λέγε, εδώ θα έχω πολύ λογικό κέντρο, εδώ. Αυτό δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Άσχε, πάνω σε γενική. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπήρχαν αυτά. Δεν το είχαν στο μυαλό, δεν το θέλανε. Δεν το θέλανε. Υπήρξε ένα νόμο στο. Του 13. Ναι, με τι αλλαγέ. Ναι, ναι. Που σου βάζει το τέτοιο και σου λέει, κοίταξε, αν δεν αναθεωρήσεις το γούπο σου μέχρι το 17, μπορεί να πάει και το 18, θα δείξει,
Αυτό εδώ είναι θέσφατο. Θέσφατο. Ναι. Οπότε όλοι τι κάνουν τώρα. Λένε ναι, θα το αναθεωρήσουν. Προς το χείρον θέλουν να το πάνε όμως. Πάντα προς το χειρότερο, γιατί δεν μπορείς τώρα να βάλεις πολεμικό κέντρο εκεί που δεν υπάρχει γενική κατοικία. Ναι, που το έχουν κάνει. Ναι. Πας προτετελεσμένο τώρα πια. Και τώρα πας για εφαρμογή ουσιαστικά του ίδιου υπάρχοντος με κάποιες βελτιώσεις και κάποιους. Είναι αυτά τα άναρχα που έχουμε κάνει εδώ στην Ελλάδα και έχει να κάνει. Αλλά έγινε μια μεγάλη προσπάθεια τότε, πρέπει να ομολογήσουμε. Έτσι. Έγινε μεγάλη προσπάθεια. Μετά δεν τα κάνανε. Απλά αρχίσαν να σου λέει τι θα κάνουμε εγώ που σου τώρα. Και αυτά που υπήρχαν δεν τα εφαρμόσανε. Θα σας πω το παράδειγμα της Άνδρου μετά που εγώ δηλαδή, το είδα και έπαθα πλάκα. Δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Βέβαια, εμένα, με το γουπουσού αυτό της Άνδρου με βοήθησε στη μελέτη που κάναμε. Αλλά δεν μου το δίνανε. Θα σας πω μετά το αναλυτικά, γιατί είναι καλύτερη κουβέντα στις περιπτώσεις στα case studies παρά λοιπόν. Και έχουμε και τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, που είναι τα ΣΜΠΕ που λέμε τώρα τα τελευταία, που θεσπίστηκε για να συνεισφέρει στην εκτίμηση των επιπτώσεων των πολιτικών προγραμμάτων σε μεγάλες περιοχές. Και αυτά δεν έχουν πολύ γίνει πολύ, έτσι δεν είναι πολύ εφαρμόζονται. Λοιπόν, προβλήματα που έχουμε στις πόλεις. Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, άνοδο στάθμη θάλασσα, αλλαγή του κλίματος, έτσι, ρήπανση διακρατικών υδάτων, ελάττωση της βιοποικιλότητας. Είχαμε πει και στο προηγούμενο μάθημα για το ανθρωπογενές περιβάλλον, είπαμε κάποια για την ζητήματα ατμοσφαιρική ρήπανση, θόρυβος κλπ. Ένα άλλο μεγάλο θέμα, και το αναφέρω εδώ πέρα διότι είναι μία από τις δραστηριότητες που τουλάχιστον στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βόρειο-δυτική Μακεδονία δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα και είμαστε και υπόλογοι βέβαια έτσι, και σε σχέση με τους ρήπους. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε, νομίζω από λίγο έως πολύ για τους λιγνητικούς σταθμούς της ΔΕΗ, τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, βασική αιτία για την υπερθέρμανση του πλανήτη και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι σταθμοί της ΔΕΗ στην Ελλάδα εκλείουν κάθε χρόνο 43 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ποσό που αποτελεί το 40% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της χώρας. Βέβαια από εκεί παίρνουμε όλοι το ρεύμα, έτσι. Δεν ξέρω, έχετε πάει ποτέ. Έχετε επισκεφτεί τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Εγώ ήμουν τυχερός, ας πούμε, λόγω της δουλειάς και επειδή είχαμε κάποια ζητήματα, τα είχαμε επισκεφτεί. Είναι απίστευτη κατάσταση. Και εργασιακά για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί και στα ορυχεία. Και στους σημάδες μεταφοράς όπου γίνεται της κακομοίρας, είναι δηλαδή, άμα πας γύρω από τους σημάδες μεταφοράς, είναι έτσι τη στάχτη, που είναι σαν να περπατάς σε χιόνι μερικές φορές. Και όλο αυτό το αναπνέουν, βέβαια και για τους κατοίκους της περιοχής, με πολλά προβλήματα καταγεγραμμένα πλέον. Είναι τόσο κοστόπο με τα φίλτρα. Δηλαδή είναι πιο συμφέρον. To the spot, κατευθείαν. Κοιτάξτε. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Και εφόσον το συζητάμε, ας το πούμε τώρα. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή, όλα τα εργοστάσια της ΔΕΗ λειτουργούν χωρίς αδειοδότηση και χωρίς περιβαλλοντικούς όρους. Νομίζω ένα μόνο έχει στην ΔΕΗ, πάνω στην Κοζάνη, ο Άγιος Δημήτρης, ένα μεγάλο. Γιατί έχει βάλει ηλεκτροστατικούς φίλτρα. Όμως τα υπόλοιπα λειτουργούν χωρίς. Και ποιο είναι το εγκληματικό που κάνουμε? Τους δίνουν αδειοδότηση με νομοθεσία από το 2001. Βγαίνει και βγήκε πάλι τώρα. Τα Χριστούγεννα. Πόσο πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Έχει μεγάλη επίπτωση. Και όχι μόνο αυτό, έχει και αυτό με του αέριου ρήπου, τα λεφτά που πληρώνει είναι πολλά. Το πρόβλημα είναι το εξή προφανώ. Κόστο μεγάλο, αυτό που δεν εφαρμόζουν τα batch, best available techniques, δηλαδή δεν εφαρμόζουν τι βέλτιστε τεχνικέ και δεν βάζουν τα ηλεκτροστατικά φίλτρα τα οποία θα μπορούσαν να εμποδίσουν αυτή τη ρήπανση. Αυτό έχει και κόστος, πιθανά να έχει και τεχνικά προβλήματα. Διότι και η σύσταση του λιγνίτη δεν είναι πάντα σταθερή. Για να πεις ότι είναι ρυθμισμένα τα φίλτρα μου για να κρατάνε τους ρήπους. Οπότε τι συμβαίνει? Ή θα πρέπει να ομογενοποιείς κάπου το λιγνίτη και να έχεις μια προσπάθεια να είναι σταθερή η ποιότητά του, ώστε και το φίλτρο σου να δουλεύει σωστά. Έτσι. Και να δώσεις και τα λεφτά για τα φίλτρα. Το εγκληματικό είναι για μένα ότι αντί να τους υποχρεώσουμε να λειτουργήσουν σωστά περιβαλλοντικά, τους δίνουν αδειοδότηση με νομοθεσία από το 2001, με νόμο. Λήξαν οι περιβαλλοντικοί όλοι, δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις και από το 2001 και τώρα πάλι το Δεκέμβρη τους δώσαν άλλα 2 χρόνια λειτουργίας με νομοθεσία. Το οποίο δεν επιτρέπεται βέβαια. Πάμε πάλι τώρα. Μονίμως. Τα νέα. Οι νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ιδιώτες, βέβαια δεν είναι από λιγνίτη. Είναι εξυγχρονισμένοι. Δεν έχω υπόψη μου, αλλά αυτοί αγοράζουν ρεύμα από τη ΔΕΗ περισσότεροι. Δεν ξέρω αν έχουν δικά τους εργοστάσια. Μπορεί να έχουν κάποια. Τι έχουν εργοστάσια, με τι, με λιγνίτη, δεν το ξέρω αυτό. Φωτοβολταϊκά.
πετρελοπαραγωγές. Εντάξει, θεωρώ πως αγοράζουν και από τη ΔΕΗ. Άμα το, δηλαδή, αν είναι μεγάλοι, αν έχουν μεγάλη κατανάλωση, πόσο θα μπορέσουν να παράξουν με πετρέλαιο. Ακόμα και με φυσικό αέριο, που έχουμε ένα εργοστάσιο κάπου εδώ στην Αττική που κάνει φυσικό αέριο. Πόσο ρεύμα μπορεί να έχει. Έκανε μια μονάδα ο Μυτιλινέος. Λοιπόν, αν είναι μεγάλη ζήτηση, θα υποχρεωθούν να αγοράσουν από τη ΔΕΗ και αυτοί. Έτσι. Σίγουρα τα νέα εργοστάσια έχουν καλύτερες τεχνικές από τα παλιά. Το θέμα είναι πόσο τα παρακολουθούμε και πόσο επιβάλλουμε αυτά που έχουν εγκριθεί για τη λειτουργία τους. Το οποίο είναι το πρόβλημα που λέγαμε σε σχέση με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την πρόθεση του κράτους να τους ελέγξει. Εδώ είναι κάποια τα προβλήματα που συναντάμε. Πέραν των εκπομπών, υπάρχει και η καταστροφή των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και μεγάλες επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα. Όχι μόνο επειδή οι εξκαφές είναι μεγάλες και χάνεται το νερό, αλλά επειδή οι απορρίψεις έχουν και επίπτωση στην ποιότητα του νερού, έτσι. Τα μικροσωματίδα έχουν να κάνουν με την αέρια ρήπανση. Υπάρχει μια κουβέντα τα τελευταία, τώρα το έχει ανοίξει, για το πώς θα μπορέσουν οι περιοχές εκεί πάνω, αυτοί οι δήμοι που έχουν και η Φλόρινα, η Κοζάνη και η Μεγαλόπολη που έχουν, τα μεγάλα εργοστάσια, πώς θα μπορέσουν να μπουν στη νέα εποχή όπου και μετά το COP21, που είναι ένα θέμα θα το συζητήσουμε μετά, δηλαδή την συνάντηση που κάναν στο Παρίσι έτσι, για το περιβάλλον και πήραν κάποιες σοβαρές αποφάσεις, θεωρητικά. Πώς θα μπορέσουν αυτές οι περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και εργασιακά από την ΔΕΗ και το Λιγνίτη, θα μπορέσουν να μπουν στη νέα εποχή. Εκεί λοιπόν έχει γίνει μια κουβέντα για το αν κάποια χρήματα από αυτά των αέριων ρήπων που πληρώνουμε θα πρέπει να πηγαίνουν στο πλάι, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτές τις περιοχές. Μεγάλη κουβέντα δεν έχει λυθεί, αλλά είναι σε εξέλιξη. Είναι πράγματα που γίνονται τώρα. Να και το COP21. Που είναι μια νέα εξέλιξη. Το Δεκέμβρη λοιπόν έγινε αυτή η σύσκεψη, συνδιάσκεψη των χωρών στο Παρίσι, όπου είχε θεωρητικώς πάρα πολλά θετικά, γιατί δεσμεύτηκαν και η Αμερική και η Κίνα και η Ινδία, που είναι παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ρήπανσης και αέριας ειδικά ρήπανσης, να λάβουν κάποια μέτρα. Ένα από τα σημαντικά είναι ότι θα προσπαθήσουν να μην ανέβει η θερμοκρασία όχι πάνω από τους 2 βαθμούς που λέγαμε παλιότερα, τον 1,5 βαθμό Κελσίου, σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, ένα αίτημα των πιο ευάλωτων χωρών. Έως τώρα ο στόχος ήταν 2 βαθμοί Κελσίου. Έτσι, γενικώς έχει εκτιμηθεί ως θετικό αυτό το σύμφωνο που υπεγράφει. Έχει και κάποια αρνητικά στοιχεία μέσα και έχει υπάρξει και κριτική γι' αυτό. Η σκέψη μου ήταν ως τελική εργασία για το πρώτο μάθημα του ανθρωπογενές περιβάλλον να είναι μία δικιά σας διερεύνηση και περιγραφή των προηγούμενων συμφωνιών που είχαν γίνει και ό,τι ξέρω εγώ κλπ. Τι βρήκαν εδώ πέρα στο... Τι συμφωνήσαν στο Παρίσι, συνοπτικά βέβαια όλα αυτά. Και ποια είναι κατά τη γνώμη σας η μεγαλύτερη επίπτωση του ανθρωπογενές περιβάλλον από ποια δραστηριότητα. Έτσι, συνοπτικά πάντα. Για να έχετε και μια επαφή με το τι ακριβώς υπόθηκε στο COP21, το οποίο είναι το φρέσκο νέο και στο οποίο θα επικεντρώσετε περισσότερο. Θα συνοηθώ εγώ με τον κύριο Ανδρεαδάκη και τον Μανώλη και θα σας το δώσουμε το θέμα. Αυτό σκέφτομαι, νομίζω πως είναι κάτι που έχει να κάνει με διερεύνηση. Μπορείτε να βρείτε μπόλικο υλικό από ό,τι έχω ψάξει. Υπάρχει πολύ υλικό και αυτών που χειροκροτούν τα αποτελέσματα του Παρισιού και αυτών που κριτικάρουν, όπως επίσης και συγκριτικά στοιχεία για το τι έγινε στα προηγούμενα, στο Κιώτο και λοιπά που είχαν πάει, που ήταν τα άλλα. Νομίζω είναι, εντάξει, ούτε δύσκολο, είναι απλά να μάθουμε, να δουλεύουμε λίγο και να ψάχνουμε και να ενημερωνόμαστε για τα τρέχοντα. Έτσι, είναι αυτό το νέο στοιχείο λοιπόν, το COP21. Τι ώρα είναι σας? Εντάξει, έχουμε να κάνουμε διάλειμμα μετά από αυτό λοιπόν. Με τα σκουπίδια, μεγάλο πρόβλημα. Στην Ελλάδα ειδικά. Ακόμα έχουμε πρόστιμα διότι έχουμε ανεξέλεγκτες χωματερές, όπου κατ' επανάληψη έχουμε δεσμευθεί να τις σταματήσουμε και να τις αποκαταστήσουμε, αλλά δεν το έχουμε κάνει ως χώρα και γι' αυτό πληρώνουμε πρόστιμα επιπροστήμων καθημερινά. Είναι τα χαδά, η χώρα ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, όπου ο καθένας πετάει ό,τι θέλει, όπου θέλει. Εάν έχετε βγει στην Ήπεθρο ποτέ, εντάξει, εμείς οι γεωλόγοι που περπατάμε και λίγο παραπάνω και παλιότερα, ειδικά που βγαίναμε στην Ήπεθρο, όπου και να γύρναγες, σε ρέμα, σε πλαγιά, σε παλιό λατομείο, έβρισκες σκουπίδια, σκουπιδότοπους. Μεγάλο πρόβλημα. Διότι εκεί δεν είναι ότι πήγαιναν μόνο τα αστικά απόβλητα, που βέβαια τα αστικά απόβλητα μπορεί να έχουν μέσα όλα τα priority pollutants που είπαμε, έτσι. Αλλά μπορεί να πετάνε και τοξικά.
Λοιπόν, έχουμε ταχυτά, όπου ήταν μια προσπάθεια μετά το 90 εκεί πέρα που χρηματοδοτείτο και πολύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουν χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων με γεωϊφάσματα, με monitoring, που και αυτά δεν προχωρήσανε πολύ στην Ελλάδα και δεν προχωρήσανε στην Ελλάδα πολύ. Πάντα κάνουμε κριτική για την Ελλάδα, αλλά εδώ είναι ο χώρος μας. Λοιπόν, γιατί? Διότι πρώτον, πολλές φορές η διαδικασία επιλογής των θέσεων δεν ήταν επιστημονική. Ήτανε πού θέλει ο Δήμαρχος ή ο Νομάρχης να πάμε το ΧΙΤΑ, το πάμε εκεί. Στην Κερατέα δεν έγινε. Η Κερατέα είναι άλλη περίπτωση, ας μην την πιάσουμε. Είναι πρόσφατη πολύ η Κερατέα. Θα την πιάσουμε, αν θέλετε, μετά. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Και τι γινότανε, ενώ. Εντάξει, δεν ξέρω αν ο χώρος που επιλεγόταν τελικά ήταν ο καταλληλότερος. Για διαδικαστικούς λόγους ακυρωνόταν στο Συμβούλιο της Πρέδειας. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε περίπτωση το ΧΙΤΑ Καρδίτσας, ας πούμε. Δεν προχώρησε γιατί δεν είχε εκδοθεί απόφαση νομάρχη. Διαδικαστικό. Κάποια άλλα ΧΙΤΑ ακυρωθήκαν γιατί δεν είχαν εναλλακτικές λύσεις. Θυμόσαστε που είπαμε στην αρχή ότι πρέπει σε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να έχουμε, τρεις, τέσσερις, πέντε τοποθεσίες και να διαλέγουμε τη βέλτιστη με βάση κάποια επιστημονικά κριτήρια. Ούτε αυτό και γι' αυτό ακυρωνότανε. Έχουμε περιπτώσεις όπου μπορεί να ακυρωνόντουσαν χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Γιατί? Γιατί φαινόταν ότι ήταν προαποφασισμένο, επειδή ο χώρος είχε αγοραστεί πριν από τη χωροθέτηση. Δηλαδή, πάω και αγοράζω, ας πούμε, το χωράφι του Κώστα και λέω ότι το αγοράζω για να κάνω το ΧΙΤΑ μου, και μετά πάω και κάνω τη μελέτη, η οποία συμπτωματικά καταλήγει και λέει ότι στο χωράφι του Κώστα θα κάνω το ΧΙΤΑ μου. Εντάξει, αυτά δεν περνάνε από τα δικαστήρια, προσφεύγανε και τα ρίχνανε, έτσι, πέραν του επιστημονικού κομματιού. Σοβαρά και υπάρχει βέβαια και το γνωστό σύνδρομο NIMBY, not in my backyard, όχι στην αυλή μου, όπου κανείς δεν τα ήθελε. Και βέβαια, για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, πολλές φορές είχε δίκιο ο κόσμος, διότι όταν το ΧΙΤΑ αυτό δεν θα λειτουργούσε σωστά, πράγματι θα δημιουργούσε προβλήματα. Έτσι, πολλές φορές πηγαίναν τα βάζανε πάνω από μεγάλες υδροφόρειες, μέσα σε ρέματα. Και υπάρχει και μια κακή εμπειρία στην Ελλάδα ότι τα έργα συνήθως δεν γίνονται σωστά. Οπότε ξεσηκωνόταν ο κόσμος και γινόταν αυτή η κατάσταση με αποτέλεσμα. Και να έχουμε πολύ λίγα ΧΙΤΑ στην Ελλάδα. Έτσι. Και μετά είναι το ΧΙΤΗ, χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμμάτων, όπου αυτά βέβαια είναι η νέα τάση, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Πού γίνεται η διαλογή για την ανακύκλωση? Αν αφήσουμε τη διαλογή για την ανακύκλωση να γίνει στο εργοστάσιο, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό θα είναι. Όλοι οι επαΐοντες που ασχολούνται λένε ότι πρέπει να γίνεται στην πηγή. Έτσι, όπως όλη η Ευρώπη. Αλλά και αυτό δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει. Υπάρχει πρόσφατα τον Ιούνιο, είναι πότε είναι. Εν πάση περιπτώσει, τον Ιούνιο του 2015 εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το καινούριο. Το ΕΣΔΑ που λένε. Το έχω, άμα θέλετε, μπορώ να σας το δώσω κιόλας. Λοιπόν. Βέβαια, αυτό εγκρίθηκε με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που γεννά νομικά ζητήματα. Δεν ήσασταν εδώ την προηγούμενη φορά. Είχαμε πει ότι όλοι εμείς οι τεχνικοί γινόμαστε και λίγο νομικοί στην πορεία. Διότι όλη μας η δραστηριότητα, θέλουμε δεν θέλουμε, εμπλέκεται με τις διατάξεις, με τους νόμους κλπ. Έχω ένα τσιτάτο που λέω: τα τελευταία 4-5 χρόνια με την κρίση, όλη η περιβαλλοντική νομοθεσία και η χωροταξική, από φιλοπεριβαλλοντική, έχει γίνει εθρική στο περιβάλλον, διότι πάμε σε εκπτώσεις. Απονομιμοποιήθηκε δηλαδή η νομιμότητα. Γιατί? Τους νόμους και τις διατάξεις για το περιβάλλον τις παίρνουμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Και βέβαια τι κάνουμε? Ουσιαστικά πολλές φορές καθορίζουμε ένα φυσικό φαινόμενο, όπως για παράδειγμα τον Αιγιαλό και την παραλία. Λέμε η γραμμή του Αιγιαλού είναι εκεί που σκάει το χειμέριο κύμα. Περιγράφει ένα φυσικό φαινόμενο. Ή ξέρω εγώ, θέτουμε όρια για τους ρήπους. Με βάση το αν πρέπει ο ανθρώπινος οργανισμός να έχει επίπτωση ή όχι. Λοιπόν, όσο λοιπόν χαλάμε την νομοθεσία, την απονομιμοποιούμε. Γιατί το νομικό συνήθως ήταν και το δίκαιο παλιότερα. Τώρα, τα τελευταία 5 χρόνια, από τη δικιά μου τουλάχιστον εμπειρία, τα έχουμε απλοποιήσει. Αυτό όπως για παράδειγμα τις πρότυπες περιβαλλοντικές μελέτες δεσμεύσης που λέγαμε πριν. Δηλαδή, για να προχωράει πιο γρήγορα η επένδυση και να κάνουμε δεν ξέρω εγώ τι, μια προκάτ μελέτη και τελειώσαμε. Χωρίς να εξετάζει το συγκεκριμένο και το αρκό. Η απαλλαγή. Ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα θέμα με αυτό. Εδώ υπάρχει ένα νομικό ζήτημα, διότι εγκρίνανε τον Εθνικό Σχεδιασμό με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ ο προηγούμενος είχε γίνει με νόμο ή με κάποιο. Δηλαδή, δεν μπορείς, ας πούμε, το παλιό να το καταργήσεις, να το αλλάζεις με διαφορετική διάταξη. Το νόμο.
Ναι, βέβαια. Το νόμο με νόμο τον αλλάζει. Την υπουργική απόφαση, υπουργική απόφαση. Δεν μπορεί λοιπόν να το κάνει αυτό. Και εκεί γεννιούνται ζητήματα τα οποία θα τα βρούμε. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Θα τα βρούμε μπροστά μα. Όσο καλό και να είναι, όσο καλό και να είναι. Αν κάποιο τίγεται καλό ή κακό, θα το κυνηγήσει. Έτσι. Και αυτά είναι κάποια στοιχεία, τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού. Δεν θα σα τα αναλύσω τώρα πολύ. Είναι μέσα στην. Μέσα στην παρουσίαση αυτή μπορεί και αυτό να αποτελέσει κάποιο, έτσι. Είναι πολύ εύκολο. Εύκολο. Ναι, εύκολο είναι. Ωραία. Τίποτα, ναι. Δεν θέλει και πολύ. Αφού έγινε με κλάδο, δεν θα μπουν καν στην ουσία. Δεν θα μπουν καν στην ουσία, έτσι. Λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα μου θέματα είναι η σταθμή βάσης κινητής τηλεφωνίας. Τα λατρεύω, γιατί ασχολήθηκα πολύ. Φάγαμε πολλά χρόνια από τη ζωή μας να ασχολιόμαστε με αυτά τα θέματα από το μηδέν. Εκδόθηκε μία έκθεση, γιατί δουλεύω σύνηγορο του πολίτη, το 2003, που αφορούσε τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και σε ό,τι αφορά το νομικό κομμάτι, δηλαδή αν είναι τοποθετημένα νόμιμα ή όχι όλα αυτά τα εξαρτήματα εκεί πάνω, και το θέμα της υγείας, το οποίο για μένα ναι, είναι σαφές ότι υφίσταται. Απλά θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα, όχι στο πλαίσιο της τρέλας, αλλά στο πλαίσιο της προφύλαξης. Λοιπόν, η σταθμή βάσης κινητής τηλεφωνίας, έτσι όπως είναι τοποθετημένη και λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα, υφίστανται. Είναι δύσκολο να τις καταργήσουμε αυτή τη στιγμή τελείως. Παρ' όλα αυτά μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Ατυχώς και εδώ έχουμε αλλεπάλληλη νομοθεσία μετά το 2006, όπου τους δίνουν δυνατότητα λειτουργίας χωρίς απολύτως καμία αδειοδότηση. Έχουμε μια Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία δεν ξέρει καν πόσες κεραίες υπάρχουν και που έχει αδειοδοτήσει κάποιες από αυτές και που τους επιτρέπει να λειτουργούν, παρότι μπορεί να μην έχουν περιβαλλοντικά. Εδώ έχουμε ΠΠΔΕΛΤΑ και εδώ πρόβλημα. Μπορεί να μην έχουν καν σηματοδότηση ή μπορεί να μην έχουν καν άδεια δομικών κατασκευών. Βεβαίως. Και υπάρχει και μία, να το πω, αν μην το πω πονηριά, να το πω πρόβλεψη στον κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, που λέει τι θεωρείται κακόπιστος, κακόπιστη τοποθέτηση κεραίας. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σε αυτό, αυτό είναι λεπτομέρεια. Το έχω συναντήσει όμως. Λοιπόν, γιατί πολλοί πηγαίνανε οι πολίτες και λέγανε μα έχει μπει κεραία και δεν έχει άδεια. Υπάρχει μια διάταξη που έλεγε ότι αν είναι κακόπιστη, δεν θα τους δίνανε ποτέ άδεια να τοποθετηθεί κεραία στη συγκεκριμένη θέση. Τι είναι το κακόπιστο? Το κακόπιστο θεωρείται όχι αυτό που δεν έχει άδεια, όχι αυτό που δεν έχει έγκριση δομικών κατασκευών, όχι αυτό που δεν έχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αυτό που δεν έχει κάνει αίτηση στην ΕΕΤ. Δηλαδή, αν εγώ κάνω μια αίτηση στην αδειοδοτούσα αρχή, μπορώ να πάω να κάνω ό,τι θέλω μετά, να τη βάλω την κεραία και να με αφήσουν να λειτουργεί μέχρι να την αδειοδοτήσω. Αυτό όταν πηγαίναμε να κάνουμε κάποια ενέργεια μέσα στο πλαίσιο του τι μπορούμε, μόλις παίρναμε τηλέφωνο για τέτοιο, έχει γίνει, σταματήστε περίπου να αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή. Ναι, το ίδιο και ο Δημόκρητος βέβαια, έτσι, ο οποίος εντάξει. Στα σχολεία υπάρχει. Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει. Υπήρχε μία πρόβλεψη, βγήκε για δύο μήνες. Πότε ήταν υπουργός Παιδείας η Γιαννακού, πώς τη λέγανε, η Κουτσού. Ναι. Αυτή λοιπόν έβγαλε προς τιμήν της μία υπουργική απόφαση, η οποία είχε και αποστάσεις. Και είχε και για συνεργεία αυτοκινήτων κλπ. Την καταργήσαν σε δύο μήνες μέσα. Όπως επίσης υπήρχε ένα ΠΠΔΕΛΤΑ το 2000 κάτι για ξενοδοχειακές μονάδες που έλεγε ότι απαγορεύονται κεραίες 500 μέτρα. Το καταργήσανε κι αυτό. Και υπήρξε μια διάταξη που έλεγε ότι όταν βρίσκεται πάνω από χώρους ευπαθών ομάδων, δηλαδή όταν βάζουμε κεραία σε νοσοκομεία, σε γυροκομεία κλπ. Τότε η επιτρεπόμενη εκπαιδευόμενη ακτινοβολία πρέπει να είναι 2-3 φορές κάτω από αυτή που υφίσταται, που και πάλι δεν λύνει το πρόβλημα. Διότι έχουμε πάρα πολύ ψηλά αποδεκτά όρια επιτρεπόμενης ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα από ένα πρόχειρο υπολογισμό που είχα κάνει εγώ και κάποιοι άλλοι, στα 7 μέτρα περίπου με 8, να μην υφίσταται θέμα η ακτινοβολία να είναι πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Οπότε τη βάζουμε όπου θέλουμε την κεραία. Μέσα στις προτάσεις που είχαμε κάνει τότε σαν συνήγορος του πολίτη ήταν απόσταση και μείωση ορίων. Πέσανε να μας φάνε για την απόσταση κυρίως. Ναι, αυτό όμως γιατί το είχαμε κάνει. Το είχαμε κάνει γιατί θα μπορούσαμε να πούμε μείωση ορίων τόσο πολύ που να μεγαλώνει η απόσταση. Επειδή όμως η εκπομπή μπορεί να αυξομειώνεται της ακτινοβολίας,
να δυναμώνω το σήμα. Θέλαμε και ένα buffer zone, μια ζώνη προστασίας, η οποία, εν πάση περιπτώσει, θα ήταν 150 μέτρα, 200 μέτρα, ό,τι και να γινόταν, θα έπρεπε να έχει αυτό, ρε παιδί μου. Λοιπόν, δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Και ατυχώς ξαναδίνουν. Μέχρι τώρα τελειώνει τώρα η διορία. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο νέος υπουργός. Υπάρχει και προσπάθεια να στριμωχτούν. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως. Προφανώς. Έχουν κάνει τρεις εταιρείες. Ξανατυχαίνω φέτος την εκπομπή καταλληλότητας και πάλι για σχολικό χώρο. Και βγαίνει μπροστά και λέω: παιδιά, υπάρχει όριο. Τι λες, παιδί. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. 400 μέτρα θυμάμαι. Είχε βάλει τότε. Ναι. Αυτό το καταργήσανε μέσα σε μια νύχτα μόλις το πήραν χαμπάρι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ είμαι της άποψης ότι ακόμα και αν κάποιοι δέχονται ότι δεν έχει αποδειχθεί επίπτωση 100% στην ανθρώπινη υγεία, επειδή η ανθρώπινη υγεία είναι και η σωματική αλλά και η ψυχολογική, θα έπρεπε να υπάρχει δραστική μείωση του ορίου, όπως για παράδειγμα είναι στην Ιταλία ή στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, όπου είναι 1000 φορές κάτω από το ελληνικό όριο, έτσι, και θέσπιση απόστασης, έτσι ώστε να ειδικά από, και όχι μόνο από σχολεία, γενικά όπου ζει ο κόσμος, αλλά ειδικά από σχολεία, νοσοκομεία, βρεχονιπιακούς σταθμούς, πού είναι παιδιά κλπ. Γιατί και στα σπίτια μας, τα παιδιά μας, μικρά είναι κατά περίπτωση. Έτσι. Απλά όταν έχεις προστατευτικές διατάξεις, σε πιάνουν και σένα, ούτως ώστε να δοθεί ένα κίνητρο σταδιακά να αλλάξει και η τεχνολογία, δηλαδή και μικρότερες να είναι κεραίες με μικρότερη εκπομπή, αυτές που μπορεί να είναι σαν μπρίζα μια κεραία, η οποία στο μισό μέτρο έχει μηδενική. Αλλά παρόλα αυτά έχει σήμα. Και να αλλάξει πιθανά, κάποιοι επιστήμονες λένε, και η συχνότητα που εκπέμπουν, διότι αν πάνε σε πιο ψηλές συχνότητες δεν θα διαπερνά τον ανθρώπινο οργανισμό. Οι συχνότητες αυτή τη στιγμή που εκπέμπουν οι κεραίες διαπερνούν. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και το πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ είναι μια φωτογραφία που έχουν πάρει για το DNA. Πώς επηρεάζει η μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία το DNA. Και βλέπετε ότι επάνω δεξιά, εδώ, είναι από ακτίνες γάμα. Και αλλοιώνει. Και αυτό εδώ είναι από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συχνότητας αυτής που έχουμε στα κινητά και στις κεραίες και τις τηλεφωνίες. Για τα κινητά βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία πλέον, έτσι λένε ότι το κεφάλι μας, όλοι το ξέρουμε, υπάρχει πρόβλημα. Τώρα μιλάνε και για τις κεραίες και βλέπετε ότι η φωτογραφία που δείχνουν εδώ πέρα με αυτήν που είναι από την ακτινοβολία γάμα είναι πολύ παρόμοια και κάποιοι επιστήμονες είναι επισμένοι πλέον ότι υπάρχει επίπτωση και μεταβολή. Τώρα το τι θα προκαλέσει τον καθένα από εμάς αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι στο τσιγάρο. Έτσι, στατιστικό. Λοιπόν, νομίζω το πρώτο κομμάτι το τελειώσαμε. Άμα θέλετε μπορούμε να κάνουμε ένα break, στα ελληνικά που λέμε, μια παύση. Είχατε συμμετέχει στο βιβλίο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου? Όχι, στο Ανοιχτό Πανεπιστημίου δεν είχα. Κάπου μπορεί να υπάρχει βιβλιογραφικά όμως κάτι. Υπάρχει. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά για τις κεραίες και υπάρχει και πολλή δουλειά μετά το 6. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πίεση να ληφθούν κάποια μέτρα. Φοβάμαι όμως ότι μείωση του ορίου άμεσα και αποστάσεις δύσκολα θα πετύχουμε. Εντάξει, το παλεύουμε όμως. Εμείς εκεί στη γειτονιά είχαμε μια τεράστια κεραία της Vodafone, η οποία ήταν, δεν είχε τίποτα από αδειοδότηση. Δηλαδή, παρουσιάσαν, ούτε καν την έτσι, ήταν παλιά. Παρουσιάσανε ένα τοπογραφικό σε άλλο σημείο. Ήταν μια κεραία μεγάλη, δεν ξέρω, ξέρετε, περιοχή, θέατρο Βράχων, Βύρωνα, Ημιτού. Ήταν μια πολυκατοικία στον Κρεμό από κάτω στο θέατρο, όπου είχε έναν κομβικό σταθμό της Vodafone. Εκεί λοιπόν, επειδή ήμασταν στο σχολείο και λοιπά, άρχισαμε να το ψάχνουμε λίγο και φώναζε ο κόσμος, να φανταστείτε στα σπίτια που εφάπτοντο είχαν τεράστιες υπερβάσεις της ακτινοβολίας. Τεράστιες, δηλαδή πήγε μέχρι και ο Δημόκλητος που μέτρησε, πρώτη φορά το έχω δει αυτό, 5 φορές επάνω. Οι άνθρωποι ψινόντουσαν καθημερινά. Μην τα πολυλογώ, αυτοί κάνανε στάσεις πολεοδομικά κλπ. Τελικά κάναμε ασφαλιστικά μέτρα που βγήκαν μετά από 2 χρόνια, που ήταν βέβαια μαγικά, γιατί λέγανε ότι δεχότανε την επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και λέγανε ότι πρέπει να απομακρυνθεί η κεραία και αν δεν απομακρυνθεί σε 20 μέρες, μπορούσαν οι κάτοικοι μόνοι τους να πάνε να την ξυλώσουν. Πήγαν και την πήραν μέσα σε μια βραδιά βέβαια, αλλά σου λέω τώρα μιλάμε για 5 χρόνια κυνήγι, έτσι.
Επειδή από τη θεωρία πρέπει να περνάμε και στην πράξη, μ' αρέσει να παρουσιάζω και το παράδειγμα ειδικά αυτό, έτσι σε δεύτερη φάση, γιατί είναι μια καλή περίπτωση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έναν βιολογικό καθαρισμό ή διάθεσης λιμάτων, ας πούμε, του Δήμου Άνδρου, σε ένα νησί, που είχε και μια πολύ βαριά προϊστορία και ήταν και δύσκολη περίπτωση. Και είναι και δικιά μου δουλειά, οπότε είναι εύκολο να την παρουσιάσω, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, Άνδρου όλοι ξέρετε πάνω κάτω που βρίσκεται. Η χώρα Άνδρου είναι η πρωτεύουσα εκεί του Δήμου τώρα πια. Έχει μια ιδιαίτερη γεωμορφολογία, όπως βλέπετε εδώ πέρα και παράκτια γραμμή. Εδώ είναι Κάβος Θαράς, λέγεται μια χερσόνησος. Εδώ είναι η παραλία Παραπόρτη, μια τεράστια παραλία όπου δεν έχει και πολύ μεγάλη δραστηριότητα, δεν κάνουν μπάνια. Εδώ βλέπετε κάποιοι είχαν τη φαϊνή ιδέα να βάλουν πάνω στη πλημμυρική ζώνη του ρέματος του ποταμού και ένα ωραίο γήπεδο. Εδώ. Έτσι, εδώ είναι ο κύριος ιστός της πόλης. Παρ' όλα αυτά βλέπετε εδώ πέρα και διάσπαρτα άλλες οικίες. Εδώ είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Έτσι. Βόρεια. Η Άνδρος. Εδώ τοποθετείται η χώρα Άνδρο. Έτσι, λοιπόν. Έπρεπε να φτιάξουν στην Άνδρο έναν βιολογικό καθαρισμό, ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων, όπως βέβαια απαιτείται να φτιαχτεί για κάθε πόλη ελληνική, κάτω πάνω από 2.000 ζώπους κατοίκους, διότι και για αυτό το πράγμα έχουμε τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε λοιπόν να γίνει ο σταθμός του βιολογικού καθαρισμού του εργοστάσιο και να συνδεθούν κάποιοι οικισμοί Μεσαριάς, Απικιών, Στενιές, χώρας Άνδρου, έτσι, με αγωγούς όπου θα μεταφέρουν τα λίμματα στο εργοστάσιο, 9 αντιλιοστάσια, 14.000 μέτρα περίπου αγωγούς και καταθλιπτικούς αγωγούς 1.350 μέτρα, καταθλιπτική με πίεση, δηλαδή που χρειάζονται να εντάξει. Αυτά είναι, οι περισσότεροι τα ξέρετε από αυτά γιατί είσαστε και τεχνικοί, οπότε εντάξει. Την εγκατάσταση των λιμάτων θα έπρεπε να λάβει υπόψη της για σχεδιασμό 12.000 κατοίκους περίπου για τα έργα της πρώτης φάσης. Και υπάρχει ένας υποθαλάσσιος αγωγός, ο οποίος θα ήταν περίπου γύρω στα 850 μέτρα. Έτσι. Όπου θέλετε με σταματάτε, κουβεντιάζουμε για οποιοδήποτε θέμα, απλά προχωράμε και βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, υπάρχει ένα ιστορικό όμως από πίσω. Το 1994, μετά από κάποια χρόνια υποτίθεται μελετών και εργασιών και σχεδιασμού, αποφασίστηκε με την έκδοση προέγκριση χορθέτηση, γιατί τότε ήταν άλλη νομοθεσία. Είχαμε προέγκριση χορθέτηση και μετά περιβαλλοντικούς όρους. Μετά άλλαξε, μετά το 2002, να γίνει ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων στη θέση Κάβος Θαράς. Θυμόσαστε, ήταν το εδώ πέρα, στη Χερσόνησο επάνω, από την πλευρά εδώ, να τοποθετηθεί εκεί το εργοστάσιο λιμάτων σε μια έκταση που βρίσκεται κάτω από το υπάρχον υλικοδρόμιο του νησιού. Και το 1995 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι. Θεωρητικά λοιπόν, εφόσον είχε γίνει μια μελέτη και τεκμηριωμένη διαδικασία και το ενέκρινε βέβαια και η διοίκηση, έτσι, καθήλυνα αρμόδιες υπηρεσίες, δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα. Βλέπετε εδώ, λοιπόν, ήταν περίπου η προτινόμενη θέση του εργοστασίου. Εσύ που είσαι και τοπογράφος και εσύ μηχανικός και ο τεχνικός και ο άλλος ο κύριος εδώ, βλέπεις έχει μεγάλες κλίσεις. Είναι απότομα τα πράνια εκεί πέρα, αρκετά απότομα. Μπορεί να μην φαίνεται καθαρά, αλλά είναι αρκετά απότομα. Και βέβαια είναι από την αποδό πλευρά, σε έναν μικρό όρμο, έτσι. Δεν είναι από την πλευρά της χώρας. Λογικό. Αυτό είναι το 95. Έλα όμως που λογαριάζανε χωρίς το ξενοδόχο. Και για τις δύο αποφάσεις προσφύγανε οι κάτοικοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Βέβαια για την προέγκριση χωροθέτησης δεν χωρούσε τότε προσφυγή, διότι ήταν μια διαδικασία όπου δεν παρήγαγε κάποιο έννομο αποτέλεσμα. Οι περιβαλλοντικοί όροι το παρήγαγαν, αλλά εν πάση περιπτώσει οι κάτοικοι προσφύγανε. Έχει σημασία η λόγη της προσφυγής. Προσφύγανε για λόγους περιβαλλοντικούς. Καταθέσανε ένα δικόγραφο, έλεγε ότι επειδή προσβάλλει το περιβάλλον κλπ. Θα δούμε, νομίζω έχω και ένα απόσπασμα της απόφασης παρακάτω. Το δικαστήριο και σύντομα μάλιστα, το 1996, εξέδωσε μια απόφαση και δικαίωσε τους προσφύγοντες. Α, καλά. Αυτά είναι ο δαίμον του τυπογραφείου για να έχουμε να λέμε, λοιπόν. Έτσι, ακυρώνοντας τις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου. Λοιπόν,
Το σκεπτικό και την επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται σε αυτήν προβαίνει στη διατύπωση γενικών κρίσεων και θέτει κριτήρια σχετικά με τη χωροθέτηση ανάλογων έργων, τα οποία τουλάχιστον στην περίπτωση της Άντου πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστά σκεπτικό του. Μιλάγανε πρώτον ότι θα γίνουν μεγάλοι εκβραχισμοί και θα υπάρξει μεγάλη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στο σημείο εκείνο επειδή είχε μεγάλες κλίσεις. Βάζανε το θέμα του υλικοδρομίου, το οποίο ήταν ακριβώς από πάνω και ότι θα μπορούσε να υπάρχει εμπλοκή μεταξύ του υλικοδρομίου και της λειτουργίας του. Και τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Και αν θυμάμαι καλά, έμπαινε και ένα θέμα σχετικά με το οπτικό. Έτσι, και επειδή υπήρχε και αυτός ο μικρός ο ορμίσκος στο πλάι, λέγανε ότι αν υπάρξει αστοχία, θα έχουμε μεγάλη επίπτωση στον ορμίσκο που ήταν και αυτός προστατευόμενος κλπ. Λοιπόν, ποιος ήταν ο σκοπός του έργου, έτσι, να βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής και προφανώς των επισκεπτών και τουριστών, γιατί δεν υπήρχε κανένα σύστημα βιολογικού καθαρισμού. Να σταματήσει η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η ρήπανση της θαλάσσιας περιοχής και γενικότερα της θάλασσας, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για οικονομική και τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή. Έτσι κι αλλιώς έχει άνδρος περιορισμένη, αλλά έχει. Και να συμμορφωθούν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, βέβαια, με την αυστηρά περιβαλλοντική, εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη ρήπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την διάθεση των αστικών λιμάτων μετά την επεξεργασία. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι για κάποιες περιοχές που δεν έχουν βιολογικούς καθαρισμούς συνεχίζουν να επιβάλλονται πρόστιμα. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε στην κουβέντα που κάναμε πριν. Όταν πήγαμε στην Άνδρο, άρχισαμε να ψάχνουμε να δούμε πού μπορεί να τοποθετηθεί αυτός ο βιολογικός καθαρισμός. Υπήρχε μεγάλη δυσκολία εντοπισμού θέσεων, για πολλούς και διάφορους λόγους, θα τους πούμε παρακάτω. Πάνω στις επισκέψεις που κάναμε στις διάφορες υπηρεσίες, φτάσαμε και στην πολεοδομία. Όντας εγώ στο Σύνηγορο του Πολιτό, τότε είχα αρχίσει και έμπαινα στο νόημα της χωροθέτησης κλπ. Γιατί ασχολιόμαστε με αυτά συνέχεια. Και έκανα μία απλοϊκή ερώτηση, ρε παιδιά, λέω, έχετε γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Έχετε, λέω, γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Και μου απαντάει ο προϊστάμενος της πολεοδομίας, είναι παγωμένο, δεν ισχύει. Έχουμε, αλλά δεν είναι σε ισχύ. Του λέω, με συγχωρείς. Είναι εγκεκριμένο, έχει βγει σε ΦΕΚ, σε ΠΔΕΛΤΑ. Διότι αν είναι έτσι, τότε είναι σε ισχύ, απλά δεν το εφαρμόζεται. Εκεί λοιπόν πιάσαμε μια κουβέντα που κατάλαβα ότι επειδή είχε συγκεκριμένες χρήσεις γης, δεν θέλανε να το εφαρμόσουν, αλλά ήταν όντως εγκεκριμένο από αυτά τα ωραία τα πιδέλτα, τα γκουπουσί που βγάζανε τότε, με πολύ αξιόλογους μελετητές που για την εποχή τους ήταν προχωρημένα γιατί βάζανε μέσα και περιβαλλοντικές υποδομές. Έτσι λοιπόν, ανακαλύφθηκε το γκουπουσού του Δήμου της χώρας Άνδρου 1987 και καθόριζε χρήσεις γης του οικισμού. Μεταξύ άλλων, και είναι σημαντικό αυτό, είχε περιοχές προστασίας ιστορικού κέντρου, περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης από τότε, αθλητικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών ζωνών. Η περιοχή της ΔΕΗ είχε καθοριστεί σε ένα ευρύτερο κύκλο ως βιομηχανική ζώνη, ζώνες χοντρεμπορίου, σταθμούς μεταφορών, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και χώρο κατασκευής βιολογικού καθαρισμού. Είχαν προβλέψει λοιπόν τότε το 87, πέραν της βιομηχανικής ζώνης και της βιοτεχνικής, και ένα συγκεκριμένο χώρο στον οποίο θα μπορούσε να τοποθετηθεί ο βιολογικός καθαρισμός. Αυτό ουσιαστικά θα μπορούσε να μας λύσει τα χέρια. Γιατί ό,τι ήταν χωροθετημένο ξέφευγε πλέον από την αναγκαιότητα της διαδικασίας προέγγισης χωροθέτησης. Κάτι το οποίο ίσχυε και με βάση τις διατάξεις αλλά και με την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έλεγε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι αν κάτι είναι χωροθετημένο ήδη, δεν χρειάζεται εκ νέου χωροθέτηση. Απλά κάνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να δεις τι επιπτώσεις έχει στο περιβάλλον ή όχι. Βλέπετε λοιπόν, βιομηχανική ζώνη με βάση το γκουπουσού, γύρω από το εργοστάσιο ΖΕΗ. Και εδώ είχε κάτι παλιά σφαγεία, ήταν η περιοχή σφαγείων. Είχαν τοποθετήσει αρκετά μέσα από την παραλία μια θέση για εργοστάσιο λιμάτων. Με βάση την κρίση τους, που προφανώς είχαν ένα σκεπτικό τότε που το βάλανε οι άνθρωποι πάνω στην παραλία. Βέβαια τώρα είχαν αναπτυχθεί εκ των υστέρων κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις και κάποιες οικίες στην περιοχή. Αυτό είναι μια πιο κοντινή εικόνα. Εργοστάσιο ΔΕΗ και βιομηχανική ζώνη στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα λίγο γεωλογικά, εντάξει τώρα δεν... Είναι στοιχεία όμως που παίρνουμε υπόψη, γιατί έχει να κάνει και με την περατότητα και με τα νερά, έτσι λίγο ως πολύ, μεταμορφωμένα πετρώματα κυρίως, νότια και βόρεια, σχιστόλιθους διαφόρων τύπων, λίγα μάρμαρα, κυρίως στο νότιο του νησιού και λιγότερο στο βόρειο,
Και επίσης υπήρχαν τα ζυματογενή της νήσου που ήταν μέσα στις κοιλάδες κλπ. Τα οποία είναι πιο περατά και εκεί πέρα μπορεί να έχει υδροφορίες. Πάει λέγοντας, το ξεπερνάμε αυτό, δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πιο πολύ για τη μορφολογία, ότι λόγω των πετρωμάτων αυτών κλπ. Ήταν πιο μεγάλες οι κλίσεις και πιο δύσκολη μορφολογικά η προσέγγιση σε διάφορες θέσεις. Στην Άνδρο, παρότι δεν έχουμε τεράστιες υδροφορίες, έχουμε καλά νερά. Σάριζα στα πίκια. Και έχουμε και ποταμάκια που έχουν συνεχή ροή. Παρότι είναι μικρό το νησί, έχει βροχές αρκετές. Είναι από τα πράσινα νησιά. Από τα λίγα πράσινα νησιά του Αιγαίου, αν έχετε πάει. Έτσι. Άρα έχουμε και αρκετά σημαντικά νερά και μικρούς χυμάρους με βλάστηση, μικρές πηγές, σημαντικές ποσότητες νερού σε υπόγειους υδροφορείς. Μία από τις σημαντικές ήταν, όπως βλέπαμε έτσι εδώ στο παραπόρτι που έχουμε και το γήπεδο. Εκεί λοιπόν έχει αρκετά σοβαρή υδροφορία. Και δεν έχουμε υφαλμύρνηση, γιατί έχει γλυκό νερό. Είχε γίνει και μια πρόσφατη υδρογεωλογική μελέτη που μας είχε δώσει κάποια στοιχεία. Έχουμε δηλαδή υδροφορίες, τις οποίες πρέπει να προστατεύσουμε. Και που κατά την εκτίμησή μας ήταν και λεπτές ισορροπίες. Δηλαδή έχει γλυκά νερά, αλλά δεν είναι, ας πούμε, άπειρα να πεις ότι αν γίνει μια αστοχία δεν τρέχει τίποτα. Ή άμα το υπεραντλήσω, δεν θα μπει η θάλασσα μέσα από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι. Άρα ήταν πράγματα τα οποία έπρεπε να προστατευτούν και να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Τι έχουμε τώρα, αυτός είναι ένας χάρτης εδώ θαλασσινός που λέμε, ο οποίος ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί μας έδινε κάποια στοιχεία για τους ανέμους κυρίως και τα ρεύματα. Εκεί λοιπόν, παρότι τους μήνες αιχμής γινόταν της κακομοίρας, δηλαδή τα λίμματα ήταν στο δρόμο και κατευθείαν στη θάλασσα, γιατί είχαν, τι να πω τώρα, μια απίστευτη κατάσταση. Παρόλα αυτά, υπήρχαν κάποια μικρά φαινόμενα ευτροφισμού, αλλά δεν ήταν τόσο πια η κατάσταση σε ανεξέλεγκτη μορφή, γιατί το χειμώνα με τα ρεύματα υπήρχε μια φυσική διάλυση και καθαρισμός. Βέβαια, δεν μπορούμε να αφήνουμε στη φύση πάντα να καθαρίζει, έτσι. Είναι περί συσσωρευμένων και μη συσσωρευμένων ρήπων. Υπάρχει κάποια στιγμή ένα κρίσιμο σημείο που δημιουργείται το πρόβλημα. Άρα, είχαμε κάποια τέτοια στοιχεία και αυτά βέβαια γιατί τα θέλαμε. Τα θέλαμε για να δούμε και πού θα βγει κάποιο αγωγό πιθανά λιμάτων. Βέβαια, άμα είναι και τριτοβάθμια η επεξεργασία, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι μέσα στην παρουσίαση. Μπορείτε να τα δείτε πιο αναλυτικά, άμα σας ενδιαφέρουν πιο πολύ για το ιστορικό της υπόθεσης. Λοιπόν, τι σκεφτήκαμε όμως. Σκεφτήκαμε το εξής. Κι εγώ δηλαδή προσωπικά. Επειδή όλη αυτή η διαδικασία των ΓΟΥ που σου είχε γίνει πριν την θέσπιση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας το 1990, που προέβλεπε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προέβλεψη προθέτησης, και επειδή είχαμε βρει και κάποιες μεταγενέστερες αποφάσεις του Βουλίου της Περιοδίας που λέγανε ότι ακόμα και αν υπάρχει η θέση, θα μπορούσε να γίνει η διαδικασία για να δούμε αν υπάρχει κάποια καλύτερη, μπήκαμε στη λογική να την κάνουμε τη μελέτη από την αρχή. Δηλαδή, να πάμε σε ένα. Και επειδή είχαμε και στο μυαλό μας ότι κάποιοι θα προσφεύγαν οπωσδήποτε στο δικαστήριο, θέλαμε να διασφαλίσουμε όσο μπορούσαμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί οι πιθανότητες πάντα παίζουν, ότι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία να κάνουμε εξ αρχής τη μελέτη, την περιβαλλοντική, με χωροθέτηση του έργου εκ νέου κλπ. Πήραμε υπόψη μας κάποια βασικά στοιχεία όμως. Από την εμπειρία μου. Ειδικά στη χωροθέτηση και επειδή έχουμε πολλές παρεμβολές από τοπικούς παράγοντες κλπ. Είχα μία τάση να μην χρησιμοποιώ αυτά τα πολυκριτηριακά. Ξέρετε, είναι κάποια προγράμματα που βάζεις μέσα δεδομένα και σου βγάζουν ό,τι θες. Ανάλογα με το βάζεις. Πήγαμε άλλη προσέγγιση εγώ. Αποφασίσαμε να πάμε την προσέγγιση βήμα-βήμα, ελέγχοντας και αποκλείοντας ή επιλέγοντας περιοχές οι οποίες θα μπορούσαν να χωροθετηθεί ο βιολογικός καθαρισμός, παίρνοντας υπόψη πια γεωλογικά δεδομένα, υδρογεωλογικά δεδομένα και γεωμορφολογικές συνθήκες, κλίσεις, ας πούμε, διαμόρφωση. Δηλαδή, αν θέλω να κάνω βιολογικό καθαρισμό που στοιχίζει 8 εκατομμύρια και πρέπει να κάνω εκβραχισμούς άλλα 8, πρέπει να το κάνω. Και πρέπει να κατεβάσω όλο το βουνό. Έτσι. Είναι ένα θέμα αυτό. Αν δεν θα μπορούσα να το κάνω αλλιώς, πιθανά να το κάνω. Αλλά θα πρέπει να ελέγξω αν υπάρχουν άλλες λύσεις. Βεβαίως. Πρέπει να είναι και οικονομικά βιώσιμο το έργο. Έπρεπε να δούμε τις οικιστικές περιοχές. Υπάρχουν διατάξεις που σου λένε ότι κάποιες δραστηριότητες μέσης, υψηλής, χαμηλής όχλησης πρέπει να έχουν από 500 μέχρι 1500 μέτρα απόσταση από όρια οικισμών. Δεν πρέπει να είναι σε δασική έκταση. Δεν θέλαμε να είναι πάνω από πηγές νερού. Υπάρχουν και κάποιες ιδιομορφίες στην Άνδρο. Όπου υπήρχαν ζώνες προστασίας από τα εξοκλήσια. Η Άνδρος είχε πάρα πολλά εξοκλήσια. Είχε 80 με 100 μέτρα. Δηλαδή, αν εγώ έβαζα το βιολογικό καθαρισμό στα 50 μέτρα από ένα εξοκλήσι, κάποιος θα πήγαινε και θα έλεγε: Πει ΔΕΛΤΑ ΤΑΔΕ, 80 μέτρα 100 απόσταση, πού πήγε αυτός και το βάλε.
αποκλεισμένες περιοχές. Έτσι. Και βέβαια θέλαμε να έχουμε και κάποιον αποδέκτη διάθεση των επεξεργασμένων λιμάτων. Εξού και ο χάρτης με τα ρεύματα που είδαμε παραπάνω. Πήραμε λοιπόν ένα χάρτη μεγάλο και τους λέω: παιδιά, θα πάρουμε ένα χάρτη και θα βάλουμε πάνω όλους τους αποκλεισμούς. Βάλαμε κλίσεις μεγάλες, καλές υδροφορίες, όρια οικισμών, όρια, άμα το κάνετε αυτό θα απελπιστείτε, όρια αποκλεισμών λόγω, περιοχών λόγω των εκκλησιών, δασικές εκτάσεις. Τα βάλαμε πάνω όλα. Λοιπόν, ήταν ένας χάρτης ο οποίος ήταν απαγορευτικός σχεδόν παντού, γιατί πέραν των άλλων έλεγε ότι 500 μέτρα από τα όρια του οικισμού μέση όκληση δεν επιτρέπεται, πρέπει να πας πάνω από 1000. Είχαμε και τέτοια ζητήματα να λύσουμε. Εν πάση περιπτώσει, αφού τα βάλαμε όλα αυτά και υπήρξε. Εντάξει, βασικά θα μπορούσαμε να είχαμε απελπιστεί, αλλά δεν πολύ απελπιστήκαμε γιατί είχα εγώ στο μυαλό μου το σενάριο ήδη. Επιλέξαμε κάποιες θέσεις και αρχίσαμε να κάνουμε μια συγκριτική αξιολόγηση. Στη διαδικασία αυτή λοιπόν, πήγαμε στην Άνδρο, μαζέψαμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, συμπολίτευση, αντιπολίτευση, φορείς, περιβαλλοντικούς και τους είπαμε: κύριοι, εδώ έχετε ένα πρόβλημα. Πρέπει να το λύσετε. Εμείς θα πάμε βήμα-βήμα να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Θέλουμε όμως να ξέρετε ότι κάπου θα πάει αυτό. Και σας εγγυούμεθα ότι θα είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Συμφωνείτε και θα σας πούμε ποιες θα είναι οι τρεις θέσεις. Εάν πάει σε μία από αυτές τις τρεις θέσεις που εμείς θα ελέγξουμε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Όλοι οι παρόντες, μετά από πολλές ώρες κουβέντα, πιστήκανε ότι εν πάση περιπτώσει θα μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας όπως θέλουμε. Και ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, αντίρρηση ή προσφυγή διοικητική ή δικαστική για το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Επίστησαν, εν πάση περιπτώσει. Πήραμε λοιπόν υπόψη μας όλα αυτά τα οποία προανέφερα, δεν τα επαναλαμβάνω, έτσι. Πολύ σημαντικό ήταν αυτό με τα μνημεία και τα χτίσματα, γιατί ήταν πάρα πολλά, διάσπαρτα. Και σε περιοχές που θα μπορούσαν πιθανά να χρησιμοποιηθούν. Φτιάξατε buffers γύρω από αυτά τα μνημεία. Ναι, ναι. Έβαλε, όπως είναι ο χάρτης. Όπως ήταν ο χάρτης, έλεγες αυτό, 100 μέτρα, αυτό, εκεί. Υδρογεωλογική ζώνη. Ναι, 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 βέβαια. Βάλαμε μέσα όλη αυτή τη ζώνη, την κοιλάδα, απαγορευτικό. Βάλαμε αποστάσεις από οικισμούς, 500 μέτρα. Και βάλαμε και τις κλίσεις, που είχε μεγάλες κλίσεις. Λοιπόν, οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι υπήρχε ένα θέμα. Έτσι. Πρέπει να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που θα την καθιστούν αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη, να οδηγεί σε λύση του απογοητευτικού προβλήματος με εύλογο κόστος αρχικής επένδυσης και το κυριότερο και πλέον σημαντικό, και τους κατοίκους περιορισμένο κατά το δυνατόν κόστος λειτουργίας. Άρα, να το βάλεις στο βουνό πάνω στην κορφή που δεν πειράζει κανέναν, ναι, θα πρέπει να πληρώνεις ένα κάρο λεφτά για να ανεβάσεις τα λίμματα και τα ξανακατεβαίνουν μετά. Εδώ είναι μια άποψη της χώρας Άνδρα, απλά μου άρεσε η φωτογραφία. Λοιπόν. Αξιολογηθήκαν οι θέσεις, έτσι. Χρησιμοποιήσαμε το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο. Μας έλυσε τα χέρια, μπορώ να πω, σε έναν βαθμό. Διότι... Και πήραμε και υπόψη, βέβαια, και την απόφαση όλη της Πειρατείας. Διότι δύο από τις τρεις θέσεις, τις οποίες αποφασίσαμε να ελέγξουμε, τις πήραμε από το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο. Και είναι το αυτονόητο. Η μία θέση που ήταν η προβλεπόμενη θέση για το εργοστάσιο λιμάτων, που ήταν στην παραλία, στο παραπόρτι, εκεί που ήταν τα παλιά σφαγεία, και η άλλη θέση αυτή που προέβλεπε βιομηχανική ζώνη πίσω από τη ΔΕΗ. Αυτό μας έλυνε και ένα άλλο πρόβλημα. Παρότι ήταν κοντά σε οικίες, οι οποίες προφανώς είχαν χτιστεί άναρχα και εκ των υστέρων, όταν κάτι είναι ήδη χωροθετημένο, έρεται και με νομολογία του ΣΤΕΑ, αλλά και με βάση τις διατάξεις, η απέτηση της στήρησης της απόστασης των 750 μέτρων για μέσης όκλησης βιομηχανίες. Οπότε λύναμε και αυτό το νομικό, αλλά δύσκολο κομμάτι αλλιώς να το λύσουμε, διότι όπου και να το βάζαμε θα είχαμε πρόβλημα. Υπήρχαν κοντά κατοικίες και μικροί οικισμοί. Λοιπόν, και ποιες ήταν οι τρεις θέσεις. Η μία θέση ήταν, πώς το λέει, στη θέση που θα έμπαινε εκεί που λέγαμε, στα παλιά σφαγεία που προέβλεπε το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο. Δηλαδή, όπως είναι εδώ η παραλία, έτσι. Εδώ, κάπου εδώ θα ήταν ο βιολογικός καθαρισμός και θα φαινόταν έτσι από τη χώρα Άνδρου. Δηλαδή η χώρα ήταν εδώ και ήταν και πάνω στην παραλία. Ήταν και πάνω στην παραλία. Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε, βέβαια, εκεί σε μια κουβέντα που κάναμε με τους κατοίκους, μας είπαν ότι αν καταλήξετε εκεί πάνω στην παραλία, τους είπαμε ότι αυτός θα είναι τετροβάθμιος βιολογικός καθαρισμός.
μπορεί ακόμα και να χρησιμοποιείται ως εμπλουτισμός των υδάτων, να μην τα ρίχνεις μέσα στη θάλασσα αλλά μπροστά, ούτως ώστε να αποτελεί και ένα πέτασμα γλυκού νερού που θα εμποδίζει να μπαίνει η θάλασσα μέσα και να αλλοιώνει τα γλυκά νερά. Ήταν μια σκέψη που θα μπορούσε να περπατήσει. Η άλλη θέση βέβαια ήταν πίσω από το εργοστάσιο του ΔΕΗ. Μικρές κλίσεις. Ήδη υπήρχε το εργοστάσιο του ΔΕΗ που θα μπορούσε να δώσει κάλυψη, απόκρυψη που λέγανε στο μηχανικό. Έτσι. Και δεν υπήρχε και πρόβλημα νομικό, γιατί εφόσον ήταν ήδη χωροθετημένη βιομηχανική ζώνη, θα μπορούσε μια βιομηχανία μέσης και υψηλής όγκλησης, όπως ήταν η ΔΕΗ, να χωροθετηθεί εκεί μέσα. Και επιλέχθηκε και μια άλλη. Εδώ βλέπετε, εκεί είναι η χώρα, έτσι. Αντίστροφα, μπράβο. Και υπήρχε και μια τρίτη θέση, η οποία ήταν πίσω, μπροστά βλέπετε τη Χερσόνησο, αυτό που λέγαμε το κάβος Ταράς. Τραβήξαμε πίσω, πολύ πιο πίσω. Έχει αρκετά μεγάλη κλίση. Εν πάση περιπτώσει έπρεπε να επιλεγεί και μια τυπική θέση ακόμα. Αυτή είναι μια τυπική θέση που θα μπορούσε να επιλεγεί στην Άνδρο με βάση τις κλίσεις και τις αποστάσεις. Όπου και να πας θα έχεις ένα ρέμα, θα έχεις μια παραλία κλπ. Εντάξει, ήταν και αυτή μια τρίτη εναλλακτική. Λοιπόν, έπρεπε να κάνουμε τη διαδικασία κανονικά όπως προβλεπόταν. Έτσι. Άρα, σε έναν χάρτη, είναι η Α είναι το παραπόρτι, εκεί που την προέβλεπε το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο. Το Β είναι πίσω από τη ΔΕΗ, εκεί δηλαδή που υπήρχε η βιομηχανική ζώνη. Και το Γ είναι κοντά στην πρώτη θέση, με παρόμοια χαρακτηριστικά που θα συναντούσες σε οποιαδήποτε πλαγιά ή άλλη περιοχή που δεν έχεις κάτι να προστατεύσεις στην χώρα Άνδρου. Έτσι πρέπει να ήταν και μέσα στα όρια της χώρας Άνδρου. Δεν μπορούσαμε να πάμε σε άλλο Δήμο. Και που ουσιαστικά ήταν ένα σενάριο που έπρεπε να ελεγχθεί για να είναι ολοκληρωμένη η μελέτη. Εντάξει, τώρα εδώ άμα κάνεις λίγο brainstorming, λίγο το σκεφτείς, δεν νομίζω πως θέλει και πολύ σκέψη για το πού θα πάει ο βιολογικός καθαρισμός. Πίσω από το ΔΕΗ. Περιέργως μάθαμε, αφού είχε εγκριθεί μελέτη, ότι σε ανύποπτο χρόνο κάποιοι είχαν αναθέσει σε κάποιους Ιταλούς να κάνουν μια επεξεργασία και εκείνοι εκεί είχαν καταλήξει. Βέβαια το μάθαμε από τον υστέρων αυτό. Καταλήξαμε λοιπόν ότι η βέλτιστη λύση ήταν η θέση πίσω από το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Βλέπετε εδώ, είναι μια φωτογραφία 8 Δευτέρου του 2015, έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζεται. Βλέπετε εδώ. Έχουν ήδη αρχίσει. Και μάλιστα είχαν κάνει και αρχιτεκτονική μελέτη, ούτως ώστε να είναι και βυθισμένες οι εγκαταστάσεις, αλλά και να προσαρμόζονται στο αρχιτεκτονικό τοπίο της Άνδρου. Δηλαδή, κάνανε και ένα βήμα παραπάνω. Και εδώ άρχισε λοιπόν, έγινε επιλογή της θέσης 2, που νομίζω έτσι μετά από αυτή την κουβέντα θα ήταν και ψηλοαυτονόητο πού αλλού να πας. Όπου τοποθετήθηκαν εδώ πέρα οι εγκαταστάσεις. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Και δεν ξέρω αν έχει αρχίσει να λειτουργεί, αλλά θα λειτουργήσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χρηματοδοτήθηκε πλήρως. Δηλαδή πήραν 8,5 εκατομμύρια, κάπου το έχω το νούμερο. Έτσι, χωροθετείται εντός της θεσμοθετημένης από το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο, μας έλυσε τα χέρια. Από τη μεταφορά του εργοστασίου στη θέση αυτή δεν προκύπτει ανατροπή της δομής του Γουπουσού, γιατί ουσιαστικά υπήρχε βιομηχανική ζώνη εκεί. Η εγκατάσταση επεξεργασίας των λιμάτων τοποθετείται βορείως του υφιστάμενου εργοστασίου της ΔΕΗ, οπότε έχει απόκρυψη των μονάδων από την κατοικημένη περιοχή και κυρίως από την πόλη της Άνδρου. Εκτός από αυτό, όπως σας είπα, κάναμε και την αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία τα έθαψε μέσα στο έδαφος και τα προσάρμοσε στο οπτικό πεδίο της Άνδρου. Περιορισμένης κλίμακας επεμβάσεις στο ανάγλυφο, δεν ήθελε πολλές επεμβάσεις, διότι δεν είχε μεγάλες κλίσεις. Είχε ήδη γίνει καθορισμός υγειαλού και παραλία στην περιοχή, οπότε δεν καθυστερούσε το έργο γιατί υπήρχε το εργοστάσιο της ΔΕΗ, άρα ήμασταν καλυμμένοι και από αυτό. Είναι κεντροβαρικό σε σχέση με τους πληθυσμούς. Και επίσης είχαμε και το ευκολία να βγάλουμε τον αγωγό, ο οποίος θα έβγαινε στη θάλασσα, σε μια περιοχή με ισχυρά ρεύματα, έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν ήθελε πολύ μεγάλο αγωγό. Έτσι. Και υπήρχε η καθολική συνένεση των φορέων της χώρας Άνδρου, που άλλωστε είχε αποτυπωθεί στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου. Δηλαδή, τους είχαμε παιδιά, θα πάμε τρεις θέσεις θα δούμε. Μία τυπική, πιθανά κοντά στο κάβος Ταράς, γιατί όλοι μας λέγανε βάλτε το πάλι εκεί πέρα. Μία άλλη θέση που προβλέπεται από το Γουπουσού, που είναι η υφιστάμενη του βιολογικού καθαρισμού, και μία άλλη, η οποία είναι πίσω από τη ΔΕΗ, που μας δίνει τα χέρια επειδή είναι βιομηχανική ζώνη. Έτσι.
Υπήρχαν τα δίκτυα αποχέτευσης, συνδεθήκανε, προϋπολογισμός 8.600 και όλα από το ΕΣΠΑ. Τα πήρανε όλα από το ΕΣΠΑ. Δηλαδή χρηματοδοτήθηκε πλήρως το έργο. Παρότι στην αρχή υπήρχε ένα πρόβλημα, μετά επειδή ήταν ολοκληρωμένη η μελέτη και δεν υπήρχαν περιπτώσεις αστοχίας σε ό,τι αφορά την κατασκευή του, τα πήραν όλα τα λεφτά. Το κόμμα σου είναι δεσμευτικό στο εκτό σχέδιο. Αυτό εδώ να το ξέρει ο συνάδελφο εκεί πέρα. Στο εντό παίζει. Δεν θέλανε να το εφαρμόσουν απλά. Ναι, απλά δεν θέλανε να το εφαρμόσουν. Δεν θέλανε να το εφαρμόσουν. Και βέβαια και είναι δεσμευτικό. Δεν θέλανε να το εφαρμόσουν γιατί. Γιατί προφανώς και πράγματα που δεν θέλανε. Ή απλά το βγάζανε στην άκρη για να μην το έχουν στα πόδια του. Ξέρω τι να πω. Πάντως ήταν κρίμα γιατί να σου πω κάτι. Θα μπορούσε να μην μας το λέγε και μετά δεν ξέρω αν θα το βρίσκαμε κι εμείς, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να ψάχνοντας να το βρίσκα, μπορεί και να μην το βρίσκα. Κάποιος ο οποίος είχε συμφέρον. Ναι, το ανάποδο συμφέρον. Λοιπόν, εδώ είναι εργασίες Ιανουαρίου. Βλέπετε, εδώ έχουν αρχίσει και ήδη κατασκευάζονται. Έτσι. Νέα χρηματοδότηση εγκρίθηκε από το ΙΠΕΚΑ 30 δεκάτου, το τότε ΙΠΕΚΑ, τώρα είναι πώς το λένε, περιβάλλοντος και ενέργειας, ΠΕΕΝ. Το αλλάξαμε πάλι και προχωράει στην εκταμείευση άλλων 370.000 ευρώ από τις πιστώσεις του έργου. Για να ολοκληρωθεί σταδιακά. Σκέφτομαι τώρα, ίσως μέχρι την άνοιξη, θα πω κανένα βόλτα να δω πώς είναι, να δούμε το έργο ολοκληρωμένο. Κοντά είναι. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και είναι πολύ θετικό γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο και θα λειτουργήσει κιόλας γιατί είχαν μεγάλο πρόβλημα. Προσφύγανε, κάποιοι προσφύγανε όμως, βεβαίως. Σας το φύλαξα εδώ τελευταίο. Κάποιοι προσφύγανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Προσέφυγαν αυτοί που ήταν οι ιδιοκτήτες του χώρου πίσω από τη ΔΕΗ. Ήταν η ιδιοκτησία τους, εκεί που τα περισσότερα νησιά έχουν ιδιοκτήτες. Δεν έχει και τόσο βάρος να είσαι ιδιοκτήτης. Αυτός ήταν κάποιος ονόματι Εμπειρίκος, ο οποίος ζούσε στην Αγγλία. Και το κύριο πρόβλημά του ήταν ότι του πέραν την ιδιοκτησία, τώρα θα την έκανε πίσω από το δεν ξέρω και πιθανότατα να προσπαθούσε να κερδίσει και περισσότερα λεφτά. Κάποιους συγγενείς του προφανώς. Εφοπλιστές πρέπει να είναι όλοι αυτοί. Λοιπόν, χάσανε βέβαια, δεν δέχτηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή τους. Έκανε πολύ καλή κρίση για τα περιβαλλοντικά. Αφού βέβαια έκανε την κρίση για τα περιβαλλοντικά, τους το πέταξε εκτός, γιατί λέει προσφύγανε πολύ αργότερα από ό,τι το είχαν μάθει για τυπικούς λόγους. Βέβαια, μέσα αναφέρει όλα αυτά τα οποία δεν θα σας τα πω τώρα, δεν έχει κανένα νόημα. Μπορείτε να τα δείτε αν θέλετε. Την έχω και ολόκληρη την απόφαση. Είχαμε ήδη από τη στιγμή που δεν δώσανε αναστολή εκτέλεσης. Αυτοί προσφύγανε και ζητήσανε στο Συμβούλιο της Πρακτίας, παίρνεις μια αναστολή εκτέλεσης του έργου και μετά κρίνεται. Δεν τους δώσανε αναστολή εκτέλεσης, οπότε το έργο προχωρούσε κανονικά. Ήταν προφανές λοιπόν ότι το έβλεπε θετικά το Συμβούλιο της Πρακτίας για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτον, διότι το έργο πρέπει να γίνει. Δεύτερον, διότι ήταν δεμένο νομικά, δηλαδή δεν είχε κενά. Αυτοί τι κάναν και τους είχα προειδοποιήσει, μην τυχόν αγοράσανε, πήγαν και να αγοράσουν την έκταση αφού είχαν εγκριθεί περιβαλλοντική όργη χωροθέτηση. Άρα δεν μπορούσε να πει κάποιος ότι ήταν προαποφασισμένο. Είχαμε κάνει ολόκληρη τη μελέτη, κανονικά. Δηλαδή, κάναμε ουσιαστικά και την προέγγιση χωροθέτησης. Οπότε δεν υπήρχαν λόγοι για τους οποίους κάποιος θα μπορούσε να το απορρίψει. Βέβαια, πάντα όταν πάει στο δικαστήριο υπάρχει μία στο εκατομμύριο, έτσι. Και τους απορρίψανε και το θέμα της απολωτρίωσης. Διότι είχε γίνει με σωστή διαδικασία. Μετά με κήρυξη. Μπράβο. Κανονικά όλα με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που προβλεπόντουσαν μέσα τα κονδύλια που θα βρουν τα λεφτά. Λέγανε τόσα λεφτά από κοινοτικούς πόρους και τόσα από ίδιους πόρους. Δηλαδή ήταν μια σωστή ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και σώθηκε το έργο ευτυχώς. Έτσι και προχωράει. Έτσι σας το έβαλα αυτό γιατί καλώς ή κακώς ανακατευόμαστε και με αυτά. Άμα δεν τα ξέρεις και αυτά, μπορείς να την πατήσεις και να πεις μα το έκανα τεχνικά τέλειο το έργο. Έλα όμως που παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Και ευτυχώς προχώρησε το έργο. Είναι στο τέλειωμά του, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει. Θα ήθελα να πάω να το δω να λειτουργεί. Είναι από τα έξυπνα δύσκολα project που έχω κάνει, γιατί είχε και δυσκολίες νομικής φύσης. Και αν σας πω ότι πιο πολύ ασχολήθηκα με το νομικό κομμάτι και να δεθεί, ας πούμε, το κείμενο από αυτή την πλευρά, θα ήταν ψέματα να μην σας το πω, γιατί το τεχνικό κομμάτι ήταν εύκολο. Ειδικά τα γεωλογικά, υδρογεωλογικά, εντάξει, δεν ήταν rocket science, δεν ήταν ανακαλύπτα με τον τροχό από την αρχή. Το άλλο ήταν δύσκολο. Και το αυτό και να πείσει στους ντόπιους που μέναν εκεί πέρα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί ντόπιοι δεν κινήθηκε κανείς. Ούτε αντιπολίτευση, ούτε συμπολίτευση, ούτε ο επόμενος δήμαρχος το αμφισβήτησε. Πήραν τα λεφτά και το φτιάξανε. Βέβαια είχαν καταλάβει και την αναγκαιότητα να γίνει, έτσι. Καταλήγουν αυτούσια και ανεπεξέργασης. Ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν ξέρω. Είναι ένα άλλο project που έχω ξεκινήσει.
Και έχει να κάνει πιο πολύ, το έβαλα τελευταία στιγμή, δεν ξέρω τώρα να σας πω δύο λόγια. Αυτός είναι ένας τοπογραφικός χάρτης. Έχουμε τον τοπογράφο μας εδώ, ένα απόσπασμα χάρτης της γης, κάπου στα Ενόφυτα. Το πράσινο είναι το περίγραμμα ενός εργοστασίου. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχει μια μυσγάγκια, ένα ρεματάκι. Αυτό το project είχε ως σκοπό του, είναι τεχνικό βέβαια αυτό το κομμάτι, είναι σε εξέλιξη, αλλά έχει να κάνει με τους ρήπους και τα monitoring που λέγαμε πριν, να εντοπιστεί και εκτιμηθεί, γιατί δεν μπορούμε ποτέ να πούμε με ακρίβεια κάτι, αλλά κάνουμε εκτιμήσεις, εάν υπάρχει επίπτωση στο περιβάλλον, στο υπέδαφος και στο πρώτο ανώτερο νερό, από έναν χώρο που αποθηκεύουν απόβλητα από εργοστάσιο αλουμινίου, το οποίο κάνει ανακύκλωση. Παίρνει αλουμίνια, τα ανακυκλώνει δηλαδή και τα κάνει pellets και μετά τα πουλάει ως καθαρό αλουμίνιο σε διάφορα άλλα εργοστάσια που κάνουν άλλα πράγματα. Αυτοί κάνουν μόνο αυτό. Και έχουν έναν χώρο που με βάση τους περιβαλλοντικούς τους όρους αποθηκεύουν προσωρινά τα απόβλητά τους, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες ως επικίνδυνα απόβλητα, μέχρι να τα αποκομίσουν. Στην Ελλάδα δεν έχουμε χώρο όπου επεξεργάζεται τα επικίνδυνα απόβλητα. Έτσι, όλα πάνε στο εξωτερικό και στοιχίζουν πάρα πολλά λεφτά. Για να τα πάρει από εδώ κάποιος έναν τόνο και να τον πάει, μπορεί να κάνει 300 ευρώ τον τόνο, δεν ξέρω πόσο είναι, πολύ ακριβά. Λοιπόν, και έχουν πρόβλημα όλες οι βιομηχανίες, το καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θέλαμε να αποδείξουμε ή να εκτιμήσουμε εάν υπάρχει επίπτωση στο από το συγκεκριμένο χώρο, από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επειδή αποθηκεύουν μόνο αλουμίνια εκεί πέρα, αυτά κάναμε για βαρέα μέταλλα. Κάναμε αναλύσεις για βαρέα μέταλλα. Αυτό είναι εδώ ο χάρτης, ή το περίγραμμα είναι αυτό. Εδώ η δυσκολία είναι, ευτυχώς αντιλαμβάνεστε όλο το τεχνικό κομμάτι, η δυσκολία εδώ ήταν η δυσκολία. Εν πάση περιπτώσει, να εκτιμηθεί προς τα πού κινείται το υπόγειο, το πρώτο υπόγειο νερό, για να δούμε πού θα βάλουμε τα πιεζόμετρα, γιατί βάλαμε πιεζόμετρα παρακολούθησης. Κάναμε γεωτρήσεις, πήραμε δείγματα και μετά βάλαμε πιεζομετράκια, σαν αυτά που σας έδειξα στη φωτογραφία πάνω, για να πάρουμε δείγματα. Η εκτίμησή μας ήταν, όπως φυσικά θα περίμενε κάποιος, το νερό, το επιφανειακό, το πρώτο, να πηγαίνει να ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους. Η εμπειρία λέει ότι συνήθως το πρώτο υπόγειο νερό ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους. Άρα, εκτιμούσαμε, άμα έβλεπε κάποιος τη μορφολογία, ότι το νεράκι, η εγκατάστασή μας είναι εδώ κάπου χώρος αποθήκευσης, ότι ό,τι έρχεται θα πηγαίνει προς τα εκεί. Έτσι. Προς τα εδώ. Άρα τι κάναμε, αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι μια μεγέθυνση, εδώ είναι ο χώρος που αποθηκεύουν τα απόβλητα. Κάναμε τέσσερις γεωτρήσεις. Μία ανάντη, είναι αυτά κάπως, σας δείχνω πρακτικά, με ένα πραγματικό και στάντι του πώς κάνουμε αυτή τη δουλειά στην Ήπεθρο. Μία ανάντη βάλαμε γεώτρηση, το minimum, έτσι. Το minimum, γιατί ακόμα δεν ξέραμε, εκτίμηση. Κάναμε μία ανάντη για να δούμε τι μπαίνει στην περιοχή, γιατί μπορεί να έρχεται κάποια ροή, είναι στα Ενόφυτα που σε ενδιαφέρουν. Τι μπαίνει στην περιοχή και να δούμε κατά αντί λοιπόν, κατά εκτίμηση, εδώ είναι η μυσγάγκια κάπου εδώ βέβαια, έχει και μπαζωμένα κλπ. Έτσι. Εδώ, τι θα μπορούσε να υπάρχει διαρροή από το χώρο. Ο χώρος αυτός τι είναι. Ουσιαστικά είναι ένας χώρος που έχει ισοπεδωθεί, δεν είναι σκαμμένο. Έχουν βάλει γεωύφασμα, τσιμέντο με σκυρόδεμα κλπ. Όλα σωστά. Και επάνω τα απόβλητα σκεπασμένα με γεωυφάσματα για να μην βρέχονται και υπάρχει leachate που λένε. Διαρροή. Λοιπόν, αυτό ήταν ο σχεδιασμός και αυτές είναι οι πραγματικές θέσεις που βάλαμε τελικά. Για την ιστορία, δεν έχει τελειώσει το project ακόμα. Δεν ευρέθησαν ούτε ανάντι ούτε κατάντι βαρέα μέταλλα για την ανάλυση που κάναμε. Στη δεύτερη γύρα αναλύσεων, γιατί έχουν κάνει δύο γύρες, είπαμε θα γίνονται αναλύσεις κάθε τρεις μήνες, quarterly, για να έχουμε στατιστικά δεδομένα. Δεν γίνεται πουθενά, δεν έχω δει να γίνεται αυτό πουθενά. Απλά επειδή τους καθοδηγήσαμε εμείς σε αυτή την κατεύθυνση, ας πούμε, δεχτήκαν να το κάνουν. Δεν έχει βρεθεί κάτι πάνω από τα όρια του πόσιμου νερού. Πάνω από τα όρια του πόσιμου. Α, έχω και ένα πινακάκι κάπου, να σας το δείξω αν θέλετε μετά. Που είναι πολύ θετικό. Ετοιμάζουμε τώρα ένα πιεζομετρικό χάρτη που δεν είναι εύκολο. Γιατί εδώ τι γίνεται. Όλες οι μελέτες που έχω δει εγώ για την περιοχή, για τα Ενόφυτα, πάνε σε μεγάλα βάθη. Πάνε στα 25, μεγάλα για έτσι, 25-30 μέτρα, όπου εκεί βρίσκουν μέταλλα και δύο εξαισθενές χρώμιο τίγκα. Εκεί για μένα υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι δεδομένο ότι στο Νασοπό και στην περιοχή και στα Ενόφυτα έχουμε εξαισθενές χρώμιο. Που είναι επιβλαβές, τα ξέρουμε όλοι.
Το ερώτημα για μένα είναι στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αποκατάστασης να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που είχαν τέτοια χρήση και που θα μπορούσαν να ρυπάνουν. Τούτο εδώ, ας πούμε, το εργοστάσιο δεν θα μπορούσε κανείς να περιμένει ότι παράγει εξασθενές χρώμιο ως απόβλητο. Όμως, εάν πηγαίναμε στα 30 μέτρα, θα το βρίσκαμε. Μάλλον. Γιατί ανάντια έχουμε ένα τεράστιο εργοστάσιο, το οποίο έχουν γίνει μελέτες πολλές και που όχι μόνο έχουν βρει εξασθενές χρώμιο, αλλά και που κατά κακή, κατά την εκτίμησή μου, πρακτική, έχουν τρυπήσει το ανώτερο υδροφόρο στρώμα που μπορεί να βρούνε και έχουν πάει στο βαθύτερο. Εάν δεν έχουν φροντίσει να στεγανοποιήσουν κατά μήκος των σωλήνων, υπάρχει μεταφορά ρήπων από πάνω προς τα κάτω. Εδώ εμείς τι κάναμε. Κάναμε άλλη προσέγγιση. Πήγαμε σιγά σιγά, σχεδόν στεγνά χωρίς νερό, και σταματήσαμε στο πρώτο σημείο που συναντήσαμε την παραμική υγρασία μέσα στον σχηματισμό. Απεδείχθη ότι ο πρώτος υδροφόρος ήταν από, δηλαδή η πρώτη υδροφόρη ήταν από τα 2 μέχρι τα 4-5 μέτρα και το μέγιστο βάθος γεώτρησης ήταν στο Ανάντι, το οποίο ήταν στο πάρκινγκ, που έφτασε στα 11 μέτρα. Οι άλλοι φτάσαν στα 7-8 μέτρα και σταματήσαμε. Και όχι μόνο γεμίσανε νερό σε ένα πολύ γρήγορο σχετικά χρονικό διάστημα, αλλά πήραμε δείγματα, τα αδειάσαμε και ξαναγεμίσανε. Και είχαν και νερό και σε ξερή περίοδο, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που μετά το καλοκαίρι δεν είχε βρέξει. Άρα, για μένα ναι, ό,τι μπορεί να έχει προέλθει από αυτό το συγκεκριμένο το χώρο, θα ήταν στον πρώτο, στον ανώτερο υδροφόρο ορίζοντα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάω βαθύτερα. Θα δημιουργούσε μεγαλύτερα προβλήματα και περιβαλλοντικά, αλλά και σε ό,τι αφορά το τι παράγει αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, για μένα, σε κάθε κατάσταση που θα μπορούσε να έχει απόβλητα, θα έπρεπε να ελέγχουν πρώτα τον ανώτερο υδροφόρο ορίζοντα και, αν βρίσκουν εκεί κάτι, μετά να προχωράνε παρακάτω, διασφαλίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει διαρροή ρήπων από πάνω προς τα κάτω. Το νερό θα περάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει. Σε ένα πρότυπο που κάναμε στην Αμερική, επειδή ξέραμε ότι υπήρχαν ρήπια από πάνω προς τα κάτω, τρυπάγαμε στον πρώτο υδροφόρο ορίζοντα, το τσιμεντώναμε και βάζαμε και πέλετς μέσα αυτά που είναι σαν αργυλικά και φουσκώνουν, και τρυπάγαμε μέσα το τσιμέντο για να πάμε στο βαθύτερο υδροφόρο. Αφού είχαμε βάλει και σιδερένιο και περίβλημα, δηλαδή για στεγανοποίηση. Έτσι. Εδώ δεν ξέρω γιατί δεν το έχουν κάνει. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν το έχουν κάνει παντού, σε κανένα. Πουθενά. Είναι δηλαδή αυτές οι λεπτομέρειες που νομίζω δεν είναι λεπτομέρειες άμα το κάνεις μια φορά, άμα το ζήσεις. Πρέπει να πηγαίνει πρώτα εκεί το μυαλό σου. Και είχα και θέμα με τους γεωτρυπανιστές, γιατί μου λένε: εμείς έχουμε προγραμματίσει 25 μέτρα γεώτρηση, 100 μέτρα γεώτρηση και θα μας σταματήσει στα 5. Στα 5 θα σταματήσω. Στα 5. Αν βρω νερό στα 5, σταματάω στα 5. Και όχι μόνο βρίσκουμε νερό, και κάτω από τον υδρο... Αυτή ήταν μια αμμώδης άργυλος, δηλαδή ήταν τέτοια υλικά που είχαν και άμμο και κροκάλες μέσα, που είχαν υδροφορία όμως. Και που κάτω από αυτό βρήκαμε μια στιφρή άργυρο, η οποία πρακτικά στην υδρογεωλογία είναι αδιαπέρατο. Στα περιβαλλοντικά για μένα δεν είναι πάντα αδιαπέρατο, διότι αν έχει μικρές ρογμές, άμα είναι πολύ, μπορεί. Αλλά πρακτικά είναι αδιαπέρατο, δηλαδή εμποδίζει την κίνηση, την καταφυκόρη. Δηλαδή, αν δεν βρει και ρήπους καθόλου, δεν έχει νόημα να πας παρακάτω. Εδώ λοιπόν είχαμε μια τέτοια δομή, η οποία ουσιαστικά παρεμπόδιζε την κίνηση παρακάτω από τα 4-5 μέτρα που βρήκαμε και σταματήσαμε εκεί πέρα, έτσι. Βάλαμε δηλαδή τα πιεζόμετρά μας από ένα υλικό HDPE, HDPE, το οποίο ενδείκνυται για βαρέα μέταλλα, σε τέτοια βάθη από 7, από ανάντι, επειδή ήταν πιο πάνω υψομετρικά 12 μέτρα, και κατάντι 7-8 μέτρα. Έτσι δεν βρήκαμε τίποτα άλλο. Και κάπως έτσι ήταν το σχηματισμός. Τώρα, ο πιεζομετρικός, βέβαια με βάση τις στάθμες, φαίνεται πως πράγματι το νερό κινείται προς τη μυσγάγια εκεί πέρα, προς το ρεματάκι. Θα κάνουμε ένα πιεζομετρικό χάρτη, ο οποίος πιθανότατα θα πιστοποιήσει ότι είναι έτσι τα πράγματα, και κάπως αλλιώς να είναι, και πάλι είμαστε καλυμμένοι, διότι υπάρχει και εδώ μια γεώτρηση. Δηλαδή και προς τα εδώ να πηγαίνει το νερό, πάλι πιάνεις πιθανούς ρήπους, και εδώ και εδώ είμαστε καλυμμένοι. Προς τα πάνω αποκλείεται να πηγαίνει. Έτσι. Γιατί δεν είναι κανένα υδροφόρος υποπίεση να πει ότι πηγαίνει ανάποδα. Να βρω τώρα ένα λεπτό. Το είχα αποκλείσει. Ναι, βέβαια. Δεν πάμε βαθιά, δεν πήγαμε βαθιά. Άμα πηγαίναμε βαθιά, άμα δηλαδή, έχει κάνει το Πολυτεχνείο ένα πρόγραμμα Life, το 2014 είναι, το οποίο έχει πάει σε βάθη και έχει πάρει και νερά από υφιστάμενα πηγάδια και γεωτρήσεις, βαθιές, 20, 30, 40 μέτρα, είναι όλα εξασθενές χρώμιο. Έτσι, αυτός, ο φόβος μου ήταν, μην τυχόν, ας πούμε, αναγκαστούμε να πάμε σε βαθύτερους υδροφόρους. Άντε να αποδείξει μετά ότι εσύ δεν έχεις αυτό το πράγμα.
Α, εντάξει, τώρα αυτό το είχα για το τέλος. Θα σας δείξω μετά το πινακάκι με τους Ινδιάνους και τα φοβερά τους τσιτάτα, έτσι, που λένε τα διάφορα. Να βρω, θέλετε να σας δείξω λίγο το πινακάκι. Για το εξαρτημένες χρόνο. Εάν έχουμε μια πηγή, πού έχουμε, ναι. Πώς είναι η διασπορά, μέχρι πού μπορεί να... Αν έχουμε μια πηγή ρήπανση, εννοείται, που μπορεί να... Αυτό έχει να κάνει... Δηλαδή. Όχι με την Εύβοια, δεν έχει σχέση. Αυτό έχει να κάνει καθαρά από την ποσότητα που διαρρέει. Το εξασθενές γρήγορα διασπάται βέβαια σε ασθενές, αλλά εν πάση περιπτώσει παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ποσότητα του ρήπου και τα γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του υδροφορέα μέσα στον οποίο κινείται. Έτσι. Ναι, αυτό παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτά τα πράγματα. Βέβαια εκεί στην περιοχή, επειδή είχαμε και επιφανειακές και υπόγειες απορρίψεις, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και έχουμε, ναι, και από τις διάφορες βιομηχανίες γύρω από τον Ασοπό. Είναι και η ελληνική βιομηχανία όπλων εκεί πέρα, είναι και μεγάλες βιομηχανίες που κάνουν επεξεργασία, γιατί το βάζουμε στο χρώμα που τα κάνει πιο ανθεκτικά τα χρώματα. Δηλαδή έχουμε τέτοια ζητήματα που μπορεί και παλιά να μην το ξέρανε κιόλας, έτσι. Σιγά σιγά τα μαθαίνουμε αυτά τις επιπτώσεις. Εκεί λοιπόν έχουμε το έξω οξύμορο. Έχει θεσπίσει το δικαστήριο όρη για το εξασθενές χρώμιο πολύ πιο χαμηλό από οτιδήποτε άλλο. Όχι για το πόσιμο, για το επιφανειακό νερό, το οποίο είναι και ποτιστικό και πάει λέγοντας. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι για το πόσιμο νερό δεν έχουμε καθορισμένο όριο. Έχουμε μόνο για το ολικό. Και τώρα γίνεται μια προσπάθεια και πιέζουμε κι εμείς να υπάρξει και καθορισμός ορίου για το πόσιμο νερό σύμφωνα με τα πρότυπα της Καλιφόρνια και της Ιταλίας. Οι οποίοι έχουν πάρα. Η Καλιφόρνια ήταν η πρώτη χώρα που το 2014 ή το 2013 θέσπισε όριο για το πόσιμο νερό. Να σας βρω λίγο το πινακάκι. Νομίζω κάπου εδώ το έχω κι αυτό. Έτσι για να δείτε λίγο το... Εντάξει, τώρα αυτή είναι μια τεχνική έκθεση που ετοιμάζουμε για την ιστορία αυτή. Βλέπετε εδώ πέρα το τοπογραφικό με το ρεματάκι εδώ στο πλάι. Λοιπόν, έλα και το πινακάκι. Κάπως έτσι γίνεται λοιπόν. Πού είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μια αποτύπωση των αποτελεσμάτων από τα δείγματα που αναλύθηκαν την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Σε όλα βλέπετε είναι κάτω από τα όρια, από το πόσιμο νερό κιόλας. Έτσι, γιατί εδώ αν κάποιος τα συνέκρινε δεν θα πήγαινε στο πόσιμο νερό, θα πήγαινε σε νερό που είναι ούτε καν για ποτιστικό, έτσι, δεν έχουμε τέτοιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με το πόσιμο νερό έχει μία υπέρβαση εδώ για νικέλιο, αλλά στη δεύτερη δεν έχουμε υπέρβαση. Έτσι, είναι χαμηλότερο. Το ίδιο και το μαγκάνιο. Έχει μία υπέρβαση την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά δεν βρίσκουμε κάποια υπέρβαση. Οπότε θα γίνει και τρίτη φορά δειγματοληψία και τέταρτη, για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει πρόβλημα για το εξασθενές χρώμιο, βλέπετε εδώ πέρα, δεν υπάρχει καθορισμένο καθόλου. Για το ολικό χρώμιο είναι 50 μικρό γράμμα ανά λίτρο, είναι πολύ χαμηλότερο. Έτσι. Και ουσιαστικά γίνεται για τα βαρέα μέταλλα. Δεν έχει κάποια άλλη υπέρβαση. Και... Πρέπει να είναι πιστοποιημένο. Τώρα εδώ αυτά γίνανε από κάποιο εργαστήριο γερμανικό που είναι πιστοποιημένο και τα δεύτερα από Ανδρέου. Είναι πολύ γνωστά, πάρα πολύ γνωστά χρόνια. Εντάξει, υποτίθεται ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη, γι' αυτό όμως κάνεις και επανάληψη. Και δεν κάνεις μόνο επανάληψη, πολλές φορές στέλνεις δύο δείγματα από το ίδιο πράγμα να δεις αν θα σου βγάλουν περιφέρεια αποτελέσματα. Ή στέλνεις. Η πρακτική που πάντα ακολουθούσαμε εμείς ήταν στέλνεις δύο πράγματα. Ένα κενό, καθαρό νερό, εμφιαλωμένο νερό το στέλνεις να δεις άμα σου βγάλει, ξέρω εγώ, ρήπανση στο εμφιαλωμένο ή το εμφιαλωμένο είναι προβληματικό ή το πιθανότερο κάτι γίνεται με τα όργανα του εργαστηρίου, συμβαίνουν και αυτά και στέλνεις και δύο δείγματα ίδια. Παίρνεις ένα δείγμα, το βάζεις σε δύο διαφορετικούς σωληνάκια δέκτα, δοχεία και το στέλνεις. Αυτά πρέπει να παρεμφερεί. Άμα δηλαδή στο ένα μου βγάζει 10, στο άλλο 100, 200, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αυτά είναι για να διασφαλεί. Είναι το quality assurance που λέμε quality control, δηλαδή ελέγχος ποιότητας και ποιότητας για να μπορέσεις να σιγουρευτείς ότι το εργαστήριό σου κάνει σωστή δουλειά.
Έτσι γίνονται αυτά. Εντάξει. Δεν νομίζω πάντως στην Ελλάδα. Και κάπως έτσι γίνεται και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων για να είναι και συγκριτικό, να βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Έτσι. Θα προσθεθεί και μια λίστα ακόμα για τα τρίτα δείγματα που θα πάρουμε τώρα και θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, δεν έχω εγώ κάτι άλλο να σας πω. Αν θέλετε να ρωτήσετε. Εν κατακλείδη θα μείνουμε πούντος. Θα μείνουμε με τα τσιτάτα του Ινδιάνου, του φίλου μας. Λοιπόν, λίγο από τη θεωρία στην πράξη πήγαμε τώρα και δεν ξέρω πόσο σας ενδιαφέρουν αυτά εσάς, αλλά ως, έτσι, επειδή είσαστε και λίγο στο τεχνικό κομμάτι, καλό είναι από οποιαδήποτε θέση και να βρίσκεστε να τα ξέρετε και για να... Πόσες φορές στην κυριολογική μετρηθεί πάνω από τα επιτρεπόμενα... Ποιο λέτε, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ δεν πήγαμε σε βάθος. Στα Ινόφυτα, παντού υπάρχει. Υπάρχει αυτή η μελέτη, την έχω κιόλας. Άμα τη δείτε, άμα ψάξετε στο Google, άμα το γκουγκλάρετε, μελέτη του Πολυτεχνείου Life για τα Ινόφυτα. Παντού. Και τώρα ξεκινάει ένα πρόγραμμα ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, όπου ουσιαστικά νομίζω πάνω κάτω το ίδιο κάνουν. Δηλαδή ξεκινάει ένα πρόγραμμα πάλι με γεωτρήσεις και λοιπά, αλλά νομίζω το πρόγραμμα θα πρέπει να ήταν από θεραπεία και θεραπεία της περιοχής και απορρίπανση. Σημαίνει ότι μπορεί και η πηγή να εξακολουθεί να... Μπορεί και να εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να πας να το ελέγξεις βιομηχανία-βιομηχανία, πόρτα-πόρτα δηλαδή, και να δεις και από πού νομίζω είναι χαοτικό το σύστημα σε αυτές τις περιπτώσεις και θέλει πολύ λεπτούς χειρισμούς για να δεις πώς και πού θα αποδοθούν οι ευθύνες. Διότι και με βάση το πιδέλτα της περιβαλλοντικής ευθύνης, που βέβαια ισχύει για ό,τι έχει γίνει μετά το 9, αλλά παρόλα αυτά, με βάση την αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει, πρέπει να πάρεις κάποια μέτρα. Με βάση λοιπόν αυτή την αρχή, θα πρέπει να δεις ποιες επιχειρήσεις, ποιοι έχουν κάνει αυτή τη βλάβη. Και τι μπορείς να σώσεις τώρα πια, ας πούμε. Έτσι. Να δεις να σταματήσει η διαδικασία αυτή. Θέλει πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνει καθαρισμός. Και να δεις αν θα το καθαρίσεις κιόλας και τι αξίζει να καθαρίσεις. Σίγουρα δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ανθρώπινους, με τον άνθρωπο και με άλλους έμβιους οργανισμούς, με φυτά κλπ. Δεν πρέπει να μπαίνει στον κύκλο της ζωής μας, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Αυτά όμως θέλει μελέτες. Μελέτες συγκεκριμένες με πραγματικά δεδομένα. Το πραγματικό δεδομένο πλέον ξέρουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα αυτό εκεί πέρα. Και όχι μόνο, και υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Όλα τα κύρω περιοχών πηγάζουν είναι... Εξαρτάται από πού παίρνει το νερό, αλλά με βάση τα αποτελέσματα, οτιδήποτε είναι κάτω από τα 15-20 μέτρα... Και τη μορφολογία, δηλαδή όλη αυτή η μορφολογία έχει ένα δέντρο που καταλήγει... Κάτω. Δηλαδή δεν έχει άλλο όγκο να σταθεί. Και είναι και επιφανειακά και υπόγεια νερά εκεί πέρα προβληματικά. Εκεί δεν έχεις. Αλλά, είναι αλήθεια, κάποιοι λένε ότι δεν τα εναπόθεσαν, λέει,